Φίλες και κύριοι φίλοι συνδρομητές της ΣΥΤΑ Vision, έχουμε επιστρέψει στο Αμόχωστο σε αναμονή της έναρξης πλέον του αγώνα ανάμεσα στη Νέα Σαλαμίνα και την Αγία Νάπα. Έκτη αγωνιστική των play-off, 28η συνολικά στο φετινό μαραθώνιο του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα το οποίο το ενδιαφέρον χτυπάει κόκκινο και στο πρώτο γκρουπ με βάση τα αποτελέσματα χτες των αγώνων, τα ισόπαλα τρία αποτελέσματα στις αναμετρήσεις που είχαμε, αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει στο δεύτερο γκρουπ, έτσι ώστε να δούμε ποια ομάδα θα είναι αυτή η οποία θα υποβιβαστεί και θα παίξει στη δεύτερη κατηγορία την ερχόμενη χρονιά. Φαβορεί, ναι, μεν αυτή την ώρα είναι η ομάδα της Αθηνού ο Θέλος, όμως υπάρχει δρόμος και θα εξαρτηθούν πολλά σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, στο τι θα γίνει και στις άλλες δύο αναμετρήσεις που θα είναι σε λίγο σε εξέλιξη, δηλαδή στο γειτονικό Αντώνης Παπαδόπουλος, εκεί όπου ο Θέλος υποδέχεται τον Εθνικό, με τις δύο ομάδες να έχουν διαφορά 6 βαθμών. Αν κερδίσει ο Θέλος, θα πάει στο πλην 3 από τον Εθνικό και θα βάλει φωτιά στο δεύτερο γκρουπ. Σε αντίθετη περίπτωση και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα εδώ στο Αμόχωστος αλλά και στο Τσίριο, στο παιχνίδι της ΑΕΛ με την Δόξα, ενδεχομένως να αλλάξουν πολλά από τα δεδομένα που έχουμε αυτή την ώρα στο δεύτερο γκρουπ. Θα δούμε. Όλα αυτά θα τα πούμε σε περίπου μια μισή ώρα, λίγο περισσότερο. Προς το παρόν περιμένουμε την έναρξη των δύο ομάδων. Είναι οι αναπληρωματικοί που πηγαίνουν σιγά σιγά προς τους πάγκους και από πλευράς Νέας Σαλαμίνας έχουν πάει αναπληρωματικοί. Πάνε τώρα σιγά σιγά και οι φιλοξενούμενοι. Πάμε να θυμηθούμε δεκάδες, η οποία Νέα Σαλαμίνα του Νίκου Παναγιώτου παίζει με το Ραμ Στράους κατά από τα δοκάρια. Στην άμυνα είναι δεξιά ο Γκράιμς, αριστερά ο Κυριάκου, στα στόπερ ο Κούσουλος με τον Τσιγκουίνι, στα αμυντικά χάφο Γιώργη Παπάβα με τον Μάρκο Αουρέλιο. Ο Ντιέγκο Λεόν είναι το δεκάρι για τους ερυθρόλευκους, δεξιά ο Πεδρίτο, αριστερά ο Βιλέλα και στην κορυφή της επίθεσης ο Βίντσεντ Εζέ. Στον πάγκο είναι Ισοφρονίου, Κόκκινος, Λεμέσιος, Κωνσταντίνου, Μάντζαλος, Λαμπρόπουλος, Κατσής, Λεάνδρο, Λοϊζίδης, Ιωάννου και ο Μωρής. Υπάρχει πολύ πιτσιρικαρία στους πάγκους και των δύο ομάδων σήμερα. Είναι και αγωνιστικά αρκετά τα προβλήματα. Οπότε και οι δύο προπονητές έχουν αρκετούς νεαρούς από τις μικρότερες ομάδες, από την δεύτερη ομάδα τους ουσιαστικά, που πλαισιώνουν τον πάγκο των αναπληρωματικών. Κίτος, Φιλγκέιτ, Χάμπερ, Μάρτσεφ, Μαρκόφσκι, Παναγιώτοφ, Μπάμπα, Μέρτα, Κασεμγκούνι, Άντολε και Τζούρτζουριτς είναι η βασική για την Αγία Νάπα του Γιώργου Κοσμά. Στον πάγκο Αθανασίου, Παπαλής, Γεωργίου, Τζορτζή, Σαθά, Λεωτατής, Πιερή, Μαγιάτος, Οικονόμου, Γεωργίου και ο Σλόβε. Πάμε να δούμε τις δύο ομάδες οι οποίες είναι στον αγωνιστικό χώρο με λευκές εμφανίσεις σήμερα. Λευκές μαύρες εμφανίσεις η ομάδα της Αγίας Νάπας με κόκκινες τις κλασικές εμφανίσεις. Η Νέα Σαλαμίνα. Ρέφερι του αγώνα εδώ είναι ο Αβραάμ Τσούκας. Έχει βοηθούς το Μιχάλη Σωτηρίου και το Χαράλαμπο Χαραλάμπους. Τέταρτος είναι ο Αντώνης Χριστοδούλου. Πάμε εκεί στην κάμερα της ΣΥΤΑ Vision να ακούσουμε τι θα πει ο διαιτής με τους δύο αρχηγούς, τον Μαρκόφσι και τον Ντιέγκο Λεόν. Λιβερούς ομάδα της Νέας Σαλαμίνας με τον αριθμό 1, Ραμ Στράους. Με τον αριθμό 3, Μάρκο Αουρέλιο. Με τον αριθμό 7, Πεδρίτο. Με τον αριθμό 10, Ντιέγκο Λεόν. Με τον αριθμό 11, Βίντσεντ Εζέ. Με τον αριθμό 12, Κυριάκος Κυριάκου. Με τον αριθμό 13, Ιωάννης Κούσουλος. Με τον αριθμό 38, Κλέισον Βιλέλα. Το μήνυμα του κύριου Τσούκα, respect each other, σεβασμός στον αντίπαλο. Νομίζω αυτό είναι βασικό στοιχείο στο ποδόσφαιρο. Ελπίζω ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Είναι δύο ομάδες οι οποίες μας έχουν δώσει πολύ καλά δείγματα γραφή σε αρκετές από τις φετινές τους παρουσίες, και η Νέα Σαλαμίνα και η Αγία Νάπα. Επαναλαμβάνω ότι η ομάδα της Αγίας Νάπας έρχεται από αίτητο σερί μέσα στα play-off. Από την άλλη, η Νέα Σαλαμίνα ξεκίνησε με την Αγία Νάπα με ισοπαλία εκτός έδρας τα play-off την πρώτη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική κέρδισε 1-0 τον Εθνικό. Η Αγία Νάπα έφερε 2-2 με την ΑΕΛ εκτός. Την τρίτη αγωνιστική η Νέα
Νέα Σαλαμίνα κέρδισε τον Οθέλο εκτός 2-0. Η Αγία Νάπα τη Δόξα εκτός 1-0. Η Αγία Νάπα, η οποία στην τέταρτη αγωνιστική κέρδισε τον Εθνικό 1-0. Η Νέα Σαλαμίνα έχασε 3-0 στο Μακάρι από τη Δόξα. Και την προηγούμενη αγωνιστική 1-1 με την ΑΕΛ εδώ η Νέα Σαλαμίνα. 2-2 με τον Οθέλο, η Αγία Νάπα στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Είδαμε και τον Νίκο Παναγιώτη και τον Γιώργο Κοσμά. Πάμε για τη σέντρα. Η Νέα Σαλαμίνα είναι στη σέντρα με Εζέ και Ντιέγκο Λεόν. Όλα έτοιμα στο αμόχωστος για την έναρξη του σημερινού παιχνιδιού. Τώρα το πρώτο σφύριγμα από τον Αβραάμ Τσούκα. Πρώτη επίθεση, πρώτη προσπάθεια για τη Νέα Σαλαμίνα με τον Πεδρίτο να κάνει την κίνηση, να περνάει τον Φιλ Γκέιτ, θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Βγάζει και τη σέντρα, η μπάλα είναι out. Στην πρώτη προσπάθεια για τους γηπεδούχους, για να απειλήσουμε τον Πεδρίτο, ένα παίκτη που το προσόν της ταχύτητας θα τον βοηθήσει να απειλήσει αρκετές φορές, η Κάζο τουλάχιστον, την αντίπαλη άμυνα. Από τα πλάγια με τις πλαγιοκοπήσεις του ο Πορτογάλος είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί όντως να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε οποιαδήποτε άμυνα. Βάρης Κυριάκο έχει πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο, βρίσκεται εκεί στο κέντρο του γηπέδου κοντά στον τέταρτο, τον κύριο Χριστοδούλου. Άρη προς το πάνω βέβαια δεν έχουμε απολύτως τίποτα, μόλις τα πρώτα δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Αλλά περιμένουμε να δούμε με βάση τα πλάνα των δύο τεχνικών πώς θα κυλήσει ο αγώνας τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, 20 λεπτό, το οποίο μπορεί να αποβεί και σημαντικό. Αυτό αναμένουμε για εμείς, Άλκη. Νομίζω πως και οι δύο ομάδες θέλουν σήμερα να παίξουν ανοιχτά και να προσφέρουν θέαμα στον κόσμο. Αυτοί που έχουν ίσως λίγο περισσότερο κίνητρο μπορεί να είναι και παίκτες της Αγίας Νάπας, που ξέρουν πως αν κερδίσουν σήμερα μπορεί να απομακρυνθούν μια και καλή από την τελευταία θέση. Νομίζω πως περιμένουμε αρκετά και έχω την αίσθηση, Άλκη, πως δεν θα παρακολουθήσουμε σε καμία περίπτωση αγώνα με κλειστό σκορ. Δηλαδή δεν νομίζω πως μπορεί να έχουμε σήμερα με ένα 0-0 όπως είχαμε στην κανονική διάρκεια. Τα προηγούμενα δύο ραντεβού της ήταν με αυτό το σκορ, με το 0-0. Μα γι' αυτό ακριβώς το ανάφερα. Ναι. Γιατί νομίζω πως στα τελευταία της παιχνίδια η Ανάπα σκοράρει. Παρακολούθησες και το προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας με τον Οθέλο, με πόση ευκολία δημιουργεί ευκαιρίες η φιλοξενούμενη σήμερα ομάδα της Αγίας Νάπας. Ναι. Αλλά και η Νέα Σαλαμίνα σιγά σιγά κάνει ευκαιρίες και σκοράρει επίσης. Γι' αυτό τον λόγο είπα πως θεωρώ πως θα έχουμε τέρματα στο σημερινό παιχνίδι και σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε ένα στήρο 0-0. Και ήταν ένα παιχνίδι αυτό με τον Οθέλο που είχαμε 4 γκολ, 2 για την καθεμάδα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Ήταν από τα λίγα παιχνίδια που και τα 4 τέρματα τα οποία σημειώθηκαν ήταν εξαιρετικά. Θα κάνει να δούμε κάτι τέτοιο και σήμερα, ενώ όσον αφορά την ποιότητα επίτευξης γκολ τερμάτων, όμορφα γκολ, γιατί αυτό είναι και η ουσία του ποδοσφαίρου, πέρα από το καλό γενικά θέαμα που μπορεί να έχει κάποια αναμέτρηση. Η οποία αναμέτρησή μας είναι σε εξέλιξη με τον Παπάβα να δίνει για τον Βιλέλα, θέλει να πιέσει, θα χάσει μπάλα από την παρέμβαση εκεί του Ιβάν Τζούρτζουριτς, ο πρώην της Νέας Σαλαμίνας. Μάρτσεφ έχει χώρο, ο Βούλγαρος πάει κοντά του τώρα, τόσο ο Κυριάκου είναι και ο Τσιγκουίνι, πλάγιο είναι για την, μάλλον φάουλ. Φάουλ είναι για την Αγία Νάπα, ακριβώς στη γραμμή του πλαγιού, θα το κερδίσει ο Βεσελίν Μάρτσεφ. Στην πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια τώρα για τους φιλοξενούμενους να απειλήσουν. Και επαναλαμβάνω, οι δύο ομάδες έπαιξαν 3 παιχνίδια φέτος και τα 3 ισόπαλα. Μόνο το πρώτο παιχνίδι είχε γκολ 1-1 στο παραλίμνη, στον πρώτο γύρο. Από εκεί πέρα, άλλες 2 ισοπαλίες, λευκές ισοπαλίες για Νέα Σαλαμίνα και Αγία Νάπα. Για να δούμε αν θα έρθει ένα τέταρτο ισόπαλο αποτέλεσμα. Σήμερα πάνε να χτίσουν παράδοση οι δύο ομάδες. Κεφαλιά έξω. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Στην προσπάθεια που πήγε να βγει εδώ από πλευράς Αγίας Νάπας, ναι, Άρη. Κεφαλιά από τον Φιλ Γκέιτ. Ο Φιλ Γκέιτ είναι όντως. Ναι, που τρύπωσε στην περιοχή της Νέας Σαλαμίνας. Πάντως βλέπουμε διάθεση και από τις δύο ομάδες, Άλκη, για τρέξιμο. Και φωνάζει σε κάποιες περιπτώσεις ο Νίκος Παναγιώτη να πηγαίνει μπάλα στα άκρα. Με τους Πεδρίτο και Βιλέλα να είναι αρκετά δραστηροί. Ας ελπίσουμε πως, όπως προανέφερες, θα έχουμε περισσότερη ένταση στις δύο ομάδες για να παρακολουθήσουμε καλό αγώνα. Έτσι ακριβώς. Παρακολουθούμε. Ενημερωνόμαστε να δούμε εδώ την παλιά με τον Πεδρίτο. Δεν προλαβαίνει, έβαλε έξυπνα το σώμα του Φιλ Γκέιτ. Ενημερωνόμαστε και για την εξέλιξη των άλλων δύο αναμετρήσεων που ξεκίνησαν τώρα στο Τσίριο και στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Είπαμε, ο συνδυασμός των τριών παιχνιδιών σήμερα και τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουμε μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τις διαφορές.
στο δεύτερο γκρουπ στην κάτω ζώνη. Και οπότε αυτό είναι που περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να φέρει ως διαφορετικό στοιχείο σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει τώρα στο δεύτερο γκρουπ. Είναι ούτως ή άλλως λεπτές ισορροπίες, τα έχουμε πει, τα ξέρετε πως είναι τα δεδομένα, και όχι μόνο στο δεύτερο γκρουπ αλλά και στο πρώτο γκρουπ γίνεται πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη μάχη για τον τίτλο αλλά και την έξοδο στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα περισσότερα παιχνίδια εδώ στην Sita Vision, με πάρα πολλά παιχνίδια κάθε εβδομάδα, όχι μόνο στο Κυπριακό Πρωτάθλημα αλλά σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μπαλιά από τον Μέρτακα δεν θα προλάβει ο Μάρτσεφ. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάποια ιδιαίτερη φάση, κάποια προσπάθεια από τις ομάδες. Είναι και τα άλλα δύο παιχνίδια στο 0-0. Να πω ότι η αναμέτρηση της ΑΕΛ είχε μια μικρή καθυστέρηση, ένα τετράλεπτο περίπου, είναι μόλις το πρώτο λεπτό, σε αντίθεση με το δικό μας παιχνίδι που είναι στο πέμπτο, συμπληρωμένο το πέμπτο λεπτό. Λεόν, Εζέ, κακανή κίνηση, κόντρα, πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι είναι για τη Νέα Σαλαμίνα. Θα το κερδίσει ο Βίνσεντ Εζέ από το Λευτέρη Μέρτακα και πάει ο Ντιέγκο Λεόν για να το εκτελέσει. Νέα Σαλαμίνα έχει ψηλά παιδιά, πρώτος και καλύτερος ο Παπάβα και ο Τσιγκουίνι και ήδη έχουν πάρει θέση μέσα στα καρέ του Κίτου. Ναι, όλοι αγία να πάει πίσω. Δεν έχει μείνει κάποιος μπροστά. Γυρίσει και ο Εμγκουνί που είναι ψηλός για να βοηθήσει. Τώρα εκτελείται το corner. Κεφαλιά παρά περνάει από όλους. Είναι out. Στην πρώτη προσπάθεια από στημένη φάση να απειλήσει η Νέα Σαλαμίνα. Χωρίς πάντως να φέρνει το οτιδήποτε εδώ. Νίκος Παναγιώτου σε πρώτο πλάνο. Ζει και αυτός έντονα, όπως και ο Γιώργος Σωσμάς, είναι δύο προπονητές που θα τους δείτε. Νομίζω ότι θα κλειδώσουμε αρκετά πλάνα τηλεοπτικά από τις κάμερές μας με τις αντιδράσεις των δύο προπονητών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Νέα Σαλαμίνα με τον Παπάβα, έχει το σούτο Γεωργιανός, θα το κάνει αλλά είναι αρκετά αστοχό, μπάλα μακριά από την εστία του Ανδρέα Κίτου. Με τον Πορτιέρο, ο οποίος πήρε κλίση και για την εθνική ομάδα πρόσφατα, δεν έπαιξε βέβαια στο παιχνίδι με το Βέλγιο, αλλά είναι σημαντικό για έναν τερματοφύλακα στην ομάδα του Γιώργου Κοσμά, εδώ είναι ο τεχνικός Αγίας Νάπας, να παίρνει έστω και κλίση για την εθνική ομάδα. Κίτος κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά μετά το σημείο που πήρε φανέλα βασικού αντί του Αθανασίου στην ομάδα της Αγίας Νάπας. Έγινε το λάθος από το Μέρτακα. Πήρε ο Αουρέλιο Τσιγκουίνι πίσω για τον Στράους. Αυτός τώρα μακριά σε ένα χώρο που κινείται με τον Πεδρίτο, κεφαλιά από τον πιο ψηλό του, τον Φιλ Γκέιτ. Παναγιώτο κόντρα, πλάγιο για την Αγία Νάπα. 8 λεπτό. Χωρίς κάποιο γκολ, χωρίς κάποια φάση μέχρι τώρα ουσιαστικά. Μια παλιά κάθετη εύκολα τα δεδομένα για τον Τσιγκουίνι. Και το πλάγιο είναι για τους ερυθρόλευκους. Κάπως αυξήθηκε η προσέλευση του κόσμου, έτσι Άρη. Ανεβαίνει, αλλά όχι σε επίπεδα που θα θέλουν και οι γηπεδούχοι. Ιδανάμαστε όμως και δίκαιοι σε σχέση με τα παιχνίδια τα υπόλοιπα σε αυτό το δεύτερο γκρουπ. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, η Νέα Σαλαμίνα μαζεύει τον περισσότερο κόσμο στα εντός έδρας παιχνίδια. Οπότε σε σχέση με άλλα παιχνίδια τα οποία έχουμε δει στις προηγούμενες αγωνιστικές, σαφώς και η προσέλευση είναι πολύ πιο ικανοποιητική. Αν σκεφτούμε πόσο λίγος κόσμος πηγαίνει στα αυτά τα παιχνίδια του δεύτερου γκρουπ. Υπάρχουν και περίπου 100 οπαδοί της Αγίας Νάπας στην κερκίδα των φιλοξενούμενων. Πάμε σιγά σιγά για το δεκάλεπτο. Το πλάγιο που είναι για τους φιλοξενούμενους με τον Phil Gate. Τώρα εκτελεί ο Άγγλος, δυνατά, ψάχνοντας τον Γκούνι, κάνει κίνηση ο Αφρικανός, έρχεται ο Τσιγκουίνι για να διώξει. Πήγε να γίνει το λάθος με τον Χάμπερ, ανάμεσα σε δύο υπάρχει φάουλ. Επιθετικό από τον Καναδό, τον Ντάνιελ Χάμπερ, θα πρέπει να πάει μπάλα πιο πίσω, γι' αυτό σου ήριζε ο Τσούκας.
Έχει δίκιο. Θα γυρίσει ο Αουρέλιο και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Ραμ Στράους. Εδώ είναι η φάση προηγούμενη με τον Χάμπερ να κάνει το επιθετικό φάουλ. Κυριάκου. Ο Βιλέλα η κόντρα, η μπάλα είναι για την Αγία Ανάπα. Τζουρτζουρίτς. Ο Μπάμπα. Μακριά ο Κίτος. Κακό κοντρόλ από τον Χάμπερ, το διόρθωσε ο ίδιος πάντως. Βγάζει και μια κάθετη για τον Εμγκούνι, δεν θα περάσει μπάλα. Χάμπερ. Παναγιώτοφ πέρασε μπάλα για τον Εμγκούνι. Τα πόδια του Άντολεκ θα προλάβει. Ο Αφρικανός με μακριά πόδια κράτησε την μπάλα εντός γηπέδου. Πάλι ο Χάμπερ. Μπαλιά για τον Εμγκούνι, ο Τσιγκουίνι πρώτος εκεί για να απομακρύνει σε πλάγιο. Νέα Σαλαμίνα είναι λίγο πιο πίσω από τη σέντρα τώρα σε αυτά τα τελευταία 3-4 λεπτά. Θέλει να αναλάβει κάποιες περισσότερες πρωτοβουλίες η Αγία Νάπα. Τώρα το πλάγιο με τον Phil Gate, Χάμπερ, κακό κοντρόλ. Ο Grimes. Λάθος και από τον Σαλομόν Γκράιμς, αρκετά λάθη από τους γηπεδούχους. Η μπαλιά που βγαίνει ο Στράους εύκολα και γρήγορα για τον Βιλέλα. Θέλει να τρέξει τη Νέα Σαλαμίνα, είναι γρήγορος ο Βιλέλα. Τρέχει ο Τζουρτζουριτς κοντά του, η μπάλα πάει στον Εζέ που γύρισε λίγο πιο πίσω για να βοηθήσει. Αουρέλιο για τον Κυριάκου, πάλι ο Βίνσεντ Εζέ. Αουρέλιο στην άλλη πλευρά, έγινε το λάθος με τον Phil Gate να καθαρίζει εύκολα τη φάση για μία ακόμα φορά. Χάμπερ, ο Εμγκούνι είναι πιο αργός, ήρθε γρήγορα με την προβολή ο Κούσουλος για να καταλήξει σε πλάγιο μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Άρη, τι λένε οι δύο προπονητές, μέχρι τώρα ο ρυθμός του αγώνα δεν, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, δεν έχουμε δει καμία φάση ουσιαστικά για Νέα Σαλαμίνα και Αγία Νάπα. Ναι, περισσότερο προσωπικές συστάσεις αρκεί. Και ενώ να πούμε ότι έχει ανοίξει το σκόρ η Δόξα, προηγείται 1-0 της Άλλη. Να δούμε εδώ τη φάση. Η κάθετη ωραία, ο Βιλέλα, ο Εζέ μάλλον δεν θα προλάβει. Θα μαζέψει ο Κίτος. Λοιπόν, το πρώτο γκολ είναι στο Τσίριο. ΑΕΛ Δόξα 0-1. Ναι, Άρη. Προσωπικές συστάσεις και παρατηρήσεις προς το παρόν. Πολλά μπράβο από τον κύριο Παναγιώτου. Αρχικά για τον Κούσουλο που έχει καλές τοποθετήσεις μπροστά από τον Εμγκούνι. Κάποια παράπονα από τον κύριο Κοσμά στους παίχτες του για τις κινήσεις που κάνουν επιθετικά. Περισσότερες κινήσεις φωνάζει τον Μάρτσεφ να έχει από την δεξιά πτέρυγα, ώστε να μην κλείνει ο Χάμπερ τόσο κοντά στον Εμγκούνι για να μπορέσει να διατηρήσει τις γραμμές της επιθετικά η Ανάπα. Υπάρχουν αρκετές φωνές και για τα χαφ των φιλοξενουμένων από τον κύριο Κοσμά. Αυτές είναι οι πρώτες παρατηρήσεις περισσότερο από τους δύο τεχνικούς. Ένα φάουλ για την Αγία Νάπα, αρκετά μακριά, αλλά σε χώρο που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους αντιπάλους. Ο Τζουρτζουριτς η κεφαλιά, πρώτη από τον Κούσουλο. Ο Μέρτακας, έγινε το λάθος, θα πάρει ο Ντιέγκο Λεόν. Και βάζει γκολ ο Θέλος, προηγείται 1-0 του Εθνικού στο γειτονικό Αντώνης Παπαδόπουλος. Η κάθετη, ο Εζέ, ευκαιρία για την Νέα Σαλαμίνα, η προβολή, η πέναλτι. Άτσαλα πήγε ο Phil Gate και νομίζω ότι σωστά το δίνει ο Τσούκας. Πέφτει πάρα πολύ άτσαλα πάνω στον Βίνσεντ Εζέ, ο αμυντικός της Αγίας Νάπας. Θα το δούμε στο replay. Οι φιλοξενούμενοι, μάλλον οι γηπεδούχοι, κερδίζουν πέναλτι με τον Εζέ. Η κάθετη δεν υπάρχει θέμα offside. Ναι, υπάρχει πέναλτι. Παίρνει πόδια ο Phil Gate. Θα το δούμε εδώ και από το κοντινό πλάνο. Θα γκρεμίσει τον Εζέ. Πήγε άτσαλα ο Phil Gate, έχω εντύπωση, με τον τρόπο που πάει να κόψει τον Εζέ και η Νέα Σαλαμίνα έχει την ευκαιρία με τον Diego Leon να ανοίξει το σκορ στο 14ο λεπτό. Έχει πάρει λίγα μέτρα φορά ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων απέναντι από τον Κίτο. Ο Λεόν εκτελεί, η μπάλα μέσα, 1-0. Ανοίγει το σκορ στο αμόχωστος για τη Νέα Σαλαμίνα από τα 11 βήματα με τον Diego Leon. Όμορφη εκτέλεση σε αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο Βίντσεντ Εζέ και οι Ερυθρόλευκοι στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία που έχουν στο παιχνίδι με το πέναλτι που κερδίζουν
Το μετατρέπουν σε γκολ και ανοίγουν το σκορ απέναντι στην Αγία Νάπα. Να λοιπόν που έχουμε τρία γρήγορα γκολ στις αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. ΑΕΛ Δόξα 0-1, Νέα Σαλαμίνα Αγία Νάπα 1-0 και ο Θέλος Εθνικός 1-0. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν. Το γκολ εδώ στο 15ο λεπτό. Αλλαγή δεδομένων υπέρ της Νέα Σαλαμίνα στον αγώνα. Εδώ υπάρχει. Όχι, είναι πλάγιο, είναι. Δεν υπήρχε κάποιο φάουλ. Λοιπόν, άρια αντίδραση από τους δύο πάγκους και κυρίως από τον Νίκο Παναγιώτου. Ευχαριστημένος ο Νίκος Παναγιώτου από την εξέλιξη. Ουσιαστικά στην πρώτη προσπάθεια της Νέας Σαλαμίνας, η γηπεδούχος ομάδα κέρδισε πέναλτι και το έκανε γκολ ο Ντιέγκο Λεόν. Αυτός που σαφώς δεν ήταν ευχαριστημένος είναι ο Γιώργος Κοσμά, που αρχικά τα έβαλε λίγο με τον Φίλγκεϊτ. Στη συνέχεια όμως, επειδή κατάλαβε πως μπορεί να ήταν και η αστάθεια της στιγμής, αν θέλεις, Άλκη, φώναξε τους παίχτες του να πάρουν τα πάνω τους και νομίζει πως κάτι δεν τέλειωσε, αφού πολύ γρήγορα άνοιξε το σκορ η Νέα Σαλαμίνα. Υπάρχει πολλή ώρα να αντιδράσει η ομάδα του και θεωρεί ο Γιώργος Κοσμά πως μπορεί να το πράξει στη συνέχεια. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα που προκύπτουν από τους δύο πάγκους και από την αντίδρασή τους μετά το γκολ που πέτυχε με πέναλτι πριν από πολύ λίγο ο Ντιέγκο Λεόν. Είπαμε, έχει ανοίξει το σκορ στο αμόχωστος. Ευκαιρία το σούτ, 1-1, όχι. Τεράστια ευκαιρία με τη βολίδα του Ιβάν Άντολεκ στο ύψος του πέναλτι. Εδώ η Αγία Νάπα χάνει την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία της στο παιχνίδι για να πατήσει αμέσως ουσιαστικά σε ένα δίλεπτο στο γκολ πέναλτι της Νέας Σαλαμίνας. Ο Άντολεκ εδώ είναι αυτός ο οποίος χάνει την ευκαιρία. Ο Εμγκούνι, το τακουνάκι, το σούτ του Άντολεκ ελάχιστα έξω από την εστία του Ραμ Στράους. Αν η μπάλα πήγαινε μέσα, ήταν γκολ. Έτσι όπως ήταν η πορεία της, πρώτη σπουδαία φάση στο παιχνίδι στο 16. Για την Αγία Νάπα που δείχνει αντίδραση τουλάχιστον εδώ με τον Άντολεκ να χάνει αυτό το γκολ. Ναι, Άρη. Πολλά μπράβο και χειροκροτήματα από την πρώτη συνολική προσπάθεια των επιθετικών της Αγίας Νάπας με Μάρτσεφ, Εμγκούνι και Άντολεκ στην συμμετοχή του στις προηγούμενες ευκαιρίες. Όντως, έτσι ακριβώς είναι. Ήταν εξαιρετική χύπαση του Εμγκούνι το τακουνάκι προς τον Ιβάν Άντολεκ. Το τελείωμα καλό το σούτ, αλλά η μπάλα λίγο έξω από την εστία του Στράους. Μπάλα που είναι εκτός, με τον Κίτο να φωνάζει τους συμπαίκτες του, τον Μπάμπα να γυρίζει για τον Κύπριο Πορτιέρο και να ετοιμάζεται να δώσει αυτό συνέχεια. Ωραία κάθετη, αλλά πάει στον Άντολεκ, κοντά ο Γκράιμς. Τζουρτζουρίτς έσκαψε ωραία, ο Χάμπερ θέλει να ξεμαρκαριστεί υπό την πίεση του Κούσουλ, αναγκάζεται να γυρίσει σε ένα χώρο που κινείται ο Παναγιώτοφ Μέρτακας. Δεν έχει βοήθεια. Θα ανεβάσει ωραία πάντως για τον Τζουρτζουρίτς. Αυτός η μπαλιά του για τον Χάμπερ. Ο Καναδός δεν μπορεί. Ο Κυριάκου θα κλέψει και προβολή σε πλάγια ούτε από τον Ιβάν Τζουρτζουρίτς. Εζέ. Πήρε με δεύτερη από την πίεση του Μπάμπα. Βιλέλα άνοιξε περισσότερο. Η μπάλα στον Μάρτσεφ. Υπάρχει φάουλ από τον Τζουρτζουρίτς, τον Γκλέισον Βιλέλα. Γκράιμς. Πεδρίτο, έγινε το λάθος. Ο Φιλ Γκέιτ. Η μπαλιά που βγαίνει με τον Κούσουλο να κατεβάζει ωραία με το στήθος και να απομακρύνει. Εκεί που είναι ο Φιλ Γκέιτ. Να βλέπει όπου εκτελείται γρήγορα. Πάλι ο Φιλ Γκέιτ για τον Χάμπερ. Άντολεκ. Υπάρχει φάουλ, το σφύριξε ο Τσούκας. Τον Τζουρτζουρίτς να πηγαίνει πάνω στην μπάλα, να φεύγει εκεί ο Βασίλη Παναγιώτοφ. Δύο Βούλγαροι της Αγίας Νάπας, ο Παναγιώτοφ και ο Μάρτσεφ, έχουν κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά. Ο
Τζούρτζουριτς τώρα εκτελεί το φάουλ. Βάζει αρκετό φάλτσο δύναμη με τις γροθιές. Ο Στράους δύσκολα το σούτ, η κόντρα, η μπάλα είναι πλάγιο out. Με την Αγία Ανάπα να επιμένει πλέον και να είναι αυτή η οποία θέλει να απειλήσει με ένα δεύτερο γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Αυτή τη φορά για την φιλοξενούμενη ομάδα. Σε μεγάλη ευκαιρία μετά το πέναλτι του Λεόν. Εδώ το φάουλ του Τζούρτζουριτς δύσκολα. Ο Στράους με τις γροθιές. Περάσει μπάλα από όλους. Πήγε να γίνει το λάθος κόρνερ για τους φιλοξενούμενους τώρα. Ο Εμγκούνι ήταν εμπλεκόμενος στη φάση, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάποιο σούτ. Έδιωξαν τελευταία στιγμή με τον Κούσουλο, αν πρόλαβα να δω καλά, ή της Νέας Σαλαμίνας. Η Ανάπα που φέρνει κόσμο στα καρέ του Στράους. Τώρα εκτελείται το κόρνερ με πολύ φάλτσο. Στράους θα μαζέψει. Όλα αυτά στο 20 λεπτό συμπληρωμένο. Μπάμπα, έγινε το λάθος. Πάλι φιλοξενούμενοι. Ωραία μπαλιά για τον Άντολεκ. Από τον Τζούρτζουριτς θα προλάβει ο τελευταίος. Άντολεκ. Με κοντά του ο Κούσιλος. Και η άμυνα είναι πλάγιο για την Αγία Νάπα. Από τον Κούσιλο. Καλή άμυνα σε 2-3 περιπτώσεις από τον νεαρό. Ο Άντολεκ για τον Φιλγκέιτ. Για τον Χάμπερ, διορθώνω. Η μπαλιά του Καναδού δεν είναι καλή. Απευθείας out. 20 λεπτά συμπληρωμένα στο 17 στο Τσίριο ΑΕΛ Δόξα 0-1. Στο 20 λεπτό επίσης στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Θέλος Εθνικός 1-0. Μπάμπα προσπάθησε. Ο Φιλγκέιτ. Έρχεται ο Γκράιμς, ο Λεόν, ο Παπάβα. Τώρα για τον Αουρέλιο. Πάλι ο Μαρκο Αουρέλιο. Περιμένω Κυριάκου. Έσκαψε την παλιά στην πλάτη της άμυνας. Βρήκε τον Κυριάκου, αλλά ήταν πολύ δυνατή. Με αποτέλεσμα αυτή να καταλήξει εκτός γήπεδου. Χωρίς να υπάρχει έτσι ουσιαστικά επίθεση για την Νέα Σαλαμίνα. Θυμίζω ότι η Νέα Σαλαμίνα είναι στους 27 βαθμούς πριν από, από αυτή την αγωνιστική. Στους 25 είναι η Αγία Νάπα. Η επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 3 Μαΐου, να δούμε εδώ τη φάση με τον Πεδρή, το καταμέτωπο, να δίνει την πάσα να ψάχνει να βρει μάλλον τον Εζέ. Πήρε τελικά ο Εζέ. Βιλέλα μέσα στην περιοχή, κοντά το Μέρτακας. Κρατάει ο Γκλέισον Βιλέλα. Ο Εζέ το 1-2 δεν βγαίνει, με τον Μέρτακα τελικά να απομακρύνει. Για τον Μάρτσε φάφησε αυτός, για τον Εμγκούν ήρθε ο Τσιγκουίνι σε πλάγιο. Έλεγα λοιπόν ότι η επόμενη αγωνιστική για το δεύτερο γκρουπ είναι την Κυριακή 3 Μαΐου. Στις 5 το απόγευμα παίζει η Δόξα με τον Οθέλο, η Αγία Νάπα με την ΑΕΛ και ο Εθνικός με τη Νέα Σαλαμίνα. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι προγραμματισμένα για την ερχόμενη αγωνιστική. Νέα Σαλαμίνα που στη συνέχεια υποδέχεται τον Οθέλο εδώ στο Αμόχωστος. Η Αγία Νάπα τη Δόξα στο παραλίμνη. Λεόν, Εζέ. Θέλει να ξεμαρκαριστεί, δεν θα τα καταφέρει ο Μέρτακας. Ψύχρεμα, έκανε το λάθος όμως για τον Αουρέλιο. Εκεί πήγε η μπάλα. Το πάτημα από τον Βραζιλιάνο. Παπάβα. Αλλάζει παιχνίδι με τον Ντιέγκο Λεόν. Βγάζει τη σέντρα. Ο Ισπανός, η κεφαλιά από τον Μπάμπα. Είναι η σειρά τώρα της Νέας Σαλαμίνας να απειλήσει, να πιέσει την Αγία Νάπα. Βιλέλα, Κυριάκου. Αουρέλιο, για τον Γκράιμ στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Σαλομον Γκράιμ, υποπίεση, κράτησε μπάλα. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Ξέρεσε ο Αβραμτσούκας, δεν έγινε φάουλ πάνω στον Γκράιμ. Θα πάρει ανάσταση έτσι η Αγία Νάπα. Σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, αφού προσπάθησε να απειλήσει, να μείνει κοντά στα αντίπαλα καρέ η Νέα Σαλαμίνα στο τελευταίο τρίλεπτο. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου έγινε το λάθος. Ο Εζέ για τον Λεόν. Περιμένει ο Πεδρίτο, τον είδα από πλάγια θες. Κάνει κίνηση ο Πεδρίτο. Μέσα στην περιοχή προβολή τελευταία στιγμή σε πλάγιο, σε κόρνερ για την Νέα Σαλαμίνα. Η προβολή που κάνει ο Παναγιώτοφ. Άντως εδώ ο Βούλγαρος. Και πάει ο Μάρκο Αουρέλιο.
για να εκτελέσει αυτό το corner. Με το αριστερό, έλα, για να δούμε. Μάρκο Αουρέλιο πήρε λίγα μετραφόρα. Τώρα εκτελείται το κόρνερ με φάλτσο χαμηλά. Ο Μπάμπα διωχνεί. Πάλι για τον Μάρκο Αουρέλιο. Νέα σέντρα χαμηλά. Κάτι μεταξύ σέντρας και σουτ. Μάλλον για σουτ περισσότερο, αλλά χωρίς να απειλήσει σε καμία περίπτωση τον Κίτο. Μάρτσεφ η προβολή από τον Κούσουλο σε πλάγιο. Μεταφέρεται τώρα το σκηνικό στην άλλη πλευρά για την Αγία Νάπα. Παναγιώτοφ. Άφησαν για τον Μέρτακα. Ωραία μπάλια, ευκαιρία. Ο Στράους χάθηκε η μπάλα. Δοκάρι, τρομερή φάση. Φάση που συνεχίζει το Παναγιώτοφ. Ο Στράους, απίθανη πραγματικά ευκαιρία. Σε μια φάση που σπάνια βλέπουμε, έτσι η ευκαιρία για Αγία Νάπα, νομίζω θα το βλέπουν στο βίντεο και θα καταλαβαίνουν τι έχουν χάσει. Και τα ένα κόρνερ είναι αυτό που έρχεται ως κέρδος για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Τραβούν τα μαλλιά τους στον πάγκο της Αγίας Νάπας. Και ο προπονητής και οι συνεργάτες του, θα το δούμε το replay. Εδώ ο Στράους χάνεται η μπάλα στο δοκάρι, ο Χάμπερ με κενή εστία πάνω στη γραμμή. Θα διώξουν τις Νέες Σαλαμίνες και συνέχεια θα αποκρούσει ο Στράους. Απίθανη φάση. Πολύ σπάνια, επαναλαμβάνω, βλέπουμε τέτοια ευκαιρία να χάνεται από κάποια ομάδα. Και αυτό το είδαμε δευτερόλεπτα πριν. Στο 27 όλα αυτά. Εμγκούνι και Τσιγκουίνι κάποιες οδηγίες από τον ρέφερι. Συστάσεις μάλλον για αλληλοσπροξήματα. Το κόρνερ με το Λευτέρη Μέρτακα. Τώρα εκτελείται ο Στράους πιο ψηλά, πάλι το έφυγε μπάλα, είναι σε φάση αυτή τη φορά φάουλ, το σφύριγμα για φάουλ από τον Τσούκα. Και σωστά υπήρχε φάουλ πάνω στον πορτιέρο της Νέας Σαλαμίνας, εδώ είναι ο Ραμ Στράους. Με την πρώτη ευκαιρία θα ήθελα να ξαναδούμε την προηγούμενη πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Εδώ κοιτάξτε ο Χάμπερ από πού χάνει, πάνω στη γραμμή ο Κούσουλος. Θα σώσει πραγματικά τη Νέα Σαλαμίνα από ένα βέβαιο γκολ και συνέχεια είχαμε την απόκρουση του Στράους. Νομίζω η αντίδραση του Γιώργου Κοσμά τα λέει όλα. Ο Άντολε, κόρνερ. Νομίζω κόρνερ είναι, όντως έτσι είναι. Θα πρέπει να το δούμε στο replay. Πρώτη αίσθηση που έχουμε είναι από τον Κούσουλο βγήκε μπαλά εκτός. Εδώ πάλι Κούσουλος με Άντολεκ. Ίσως να μην είναι κιόλας, έτσι όπως πήγε η πορεία της μπάλας, δύσκολη φάση, ο βοηθός έδειξε το κόρνερ. Τώρα εκτελείται αυτό, πάλι με φαλτσοκεφαλιά, νέα ευκαιρία με τον Παπάβα να διώχνει πρώτου Μπάμπα που καραδοκούσε σε πλάγιο αυτή τη φορά. Κοντά στο σημείο του κόρνερ, η Αγία Νάπα βάζει πίεση, έχει χάσει δύο σπουδαίες ευκαιρίες με Άντολεκ και Χάμπερ μέχρι στιγμής. Νέα Σαλαμίνα έχει την ουσία με τον γκολ πέναλτι του Ντιέγκο Λεόν στο 15. Καμία αλλαγή στο σκορ και στα άλλα δύο παιχνίδια. Το πλάγιο για την Αγία Νάπα με τον Μέρτακα. Δυνατά εκτελεσμένο κεφαλιά. Η μπάλα πάει στην πλάτη του Βιλέλα και καταλήγει στον Μέρτακα. Νέα σέντρα. Ο Άντολεκ προσπάθησε. Η μπάλα πάει για τον Φιλγκέιτ. Το σούτεξ. Πάρα πολύ άστοχο το σούτ από τον Μάικλ Φιλγκέιτ. Λοιπόν, άρη αντίδραση στους δύο πάγκους. Ειδικά για την Αγία Νάπα στη φάση, τη διπλή ευκαιρία νωρίτερα, είχαν σηκωθεί όλοι πάνω έτοιμοι να πανηγυρίσουν. Ναι, μολονότι δεν πανηγύρισαν και παραμένει η Αγία Νάπα χωρίς σκορ. Και αυτό κάπως σιγά σιγά με την εξέλιξη του αγώνα προβληματίζει κάπως τον κύριο Κοσμά, που ζητά από τον Βασίλ Παναγιώτοφ στον χώρο του κέντρου να περνά περισσότερες μπαλιές και να προθετείται παραπάνω από τον άξονα για να έχουν δημιουργικότερο ρόλο οι φιλοξενούμενοι. Από την μεριά του, ο κύριος Παναγιώτου ζητά από τα μπακ του, τόσο από τον Κούσουλο όσο και από τον Τσιγκουίν, να βγαίνουν ψηλά στην άμυνα, ώστε να μην αφήνουν πολλές επιλογές στον Μπούνι, κυρίως και στους Χάμπερ Μάρτσεφ να πατούν περιοχή από τα πλάγια. Αυτές είναι κάποιες από τις οδηγίες που ακούμε τώρα τελευταίως από τον Νίκο Παναγιώτου. Ναι. Υπήρξαν και κάποιες διαμαρτυρίες και κάποια μαρκαρίσματα νωρίτερα, όμως όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Πάντως υπάρχει περισσότερη ένταση και αυτό που είπαμε στην αρχή, Άλκη, με
περισσότερα γκολ τουλάχιστον από τις προηγούμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Νομίζω είναι δεδομένο πλέον. Αν περάσουν τα δύο γκολ, θα μιλάμε για περισσότερα γκολ μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Έτσι, αυτό είναι το. Τουλάχιστον αν κρίνουμε από τις τελικές προσπάθειες. Ναι, όντως είναι πιο επικίνδυνες οι δύο ομάδες σήμερα. Και οι γηπεδούχοι και οι φιλοξενούμενοι. Αν λάβουμε υπόψη ότι είχαμε και δύο πολύ μεγάλες κλασικές ευκαιρίες για την Αγία Νάπα. Λοιπόν, όλα αυτά περιμένοντας να δούμε την εξέλιξη του αγώνα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Μας ακριβώς στο ημίωρο. Τσιγκουίνι πίσω για τον Στράους. Κατοχή. Μοιρασμένο το παιχνίδι στο 49-51 για τους φιλοξενούμενους. Μέρτακας έκανε το λάθος, προσπάθησε να το διορθώσει. Μπαλιά, λάθος και από πλευράς Νέας Σαλαμίνας με τον Μπάμπα να βγαίνει πάνω στην φάση. Ο Χάμπερ, ο Άντολεκ δεν μπορεί να βρει τον Εμγκούνι, ο Γκράιμς. Λάθος με τον Στράους στο κόρνερ. Χειροκροτούν τώρα από την πλευρά της Αγίας Νάπας, στον πάγκο τους εκεί. Ο Γιώργος Κοσμά βλέπει την ομάδα του να βάζει πλέον για τα καλά πίεση, να κερδίζει το κόρνερ. Κόρνερ που εκτελέστηκε γρήγορα, Τζούρτσουριτς. Προσπάθησε να βγάλει μια μπαλιά. Μπάλα πάει στον Λεόν. Θα περάσει ο Ισπανός από τον Παναγιώτο. Βγάζει και μια κάθετη. Άμυνα βγαίνει από πλευρά της Αγίας Νάπας. Έχει πάρει πολύ καλύτερο ρυθμό το παιχνίδι μετά το γκολ της Νέας Σαλαμίνας. Μετά το πρώτο 15 λεπτό ουσιαστικά. Η Αγία Νάπα που είχε ένα φάουλ. Αλλά που εκτελέστηκε το πλάγιο είναι για την Νέα Σαλαμίνα. Πρώτη κεφαλιά που βγήκε από τον Μαρκόφσκι. Τρέχει ο Βιλέλα. Θα προλάβει κοντά ο Μέρτακας. Έχετε και ο Παναγιώτοφ. Ο Βιλέλα μέσα στην περιοχή κάνει και το σουτ κόντρα. Κόρνερ είναι για τη Νέα Σαλαμίνα που θέλει να μεταφέρει πλέον το σκηνικό μετά από αρκετά λεπτά προς τα αντίπαλα καρέ. Πάει ο Λέων για να το εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Στο 32. Τώρα ο Ντιέγκο Λεόν. Μπάλα έχει ακουστεί σφύριγμα. Συστάσεις από τον κύριο Τσούκα για να δούμε τώρα σε ποιους. Στον Πεδρίτο. Ο Πεδρίτο τουλάχιστον το... δεύτερο γκολ έχει πετύχει η Δόξα. ΑΕΛ Δόξα είναι 0-2 πλέον το παιχνίδι. Πάει να καθαρίσει η ομάδα της Κατοκοπιάς το παιχνίδι στο Τσίριο απέναντι στην ΑΕΛ. Τώρα εκτελεί ο Λεόν το κόρνερ. Κεφαλιά η μπάλα πάει στο Βιλέλα. Γκράιμς για τον Πεδρίτο. Τρέχει αυτός δυνατή κάθε την παλιά. Πολλά λάθη, Άρη, πολλά λάθη από πλευράς Νέας Σαλαμίνα σε κοντινές πάσες και όχι μόνο. Και φέρνει η γκρίνια αυτό στην κερκίδα, διότι γίνονται κάποια βία στα λάθη τα οποία αν είχαν αποφευχθεί θα μπορούσε η Νέα Σαλαμίνα πιθανότατα, εικάζω, να δημιουργήσει κάποιες επιπλέον ευκαιρίες. Ναι, και στην πάγκο της Νέας Σαλαμίνας έχουν φέρει κάποια ταραχή αυτές οι κοντινές πάσες Άλκη. Και το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να έχει καθαρότερο μυαλό η Νέα Σαλαμίνα στην εξέλιξη του αγώνα, αν και είναι η ομάδα που προηγείται. Αντί αυτού, βλέπουμε περισσότερες χαμένες πάσεις από τους γηπεδούχους σε σχέση με τις πάσεις των φιλοξενουμένων. Αυτό που ζητά συνέχεια ο Νίκος Παναγιώτη είναι η περισσότερη ενέργεια από τους ποδοσφαιριστές του για σωστές κινήσεις από τα άκρα. Κάτι που στα τελευταία λεπτά δεν βλέπουμε από τους γηπεδούχους, αλλά βλέπουμε τουλάχιστον μια εδαφική υπεροχή από τους φιλοξενούμενους όταν η Αγία Νάπα κρατά την μπάλα. Μάλιστα. Η Αγία Νάπα που έχει κατοχή. Η πάσα του Εμγκούνι για τον Άντολεκ. Κυνηγάει αυτός μένα, αλλά πάει ο Κούσουλος πρώτος στην μπάλα και από μάκρο. Ο Κούσουλος κάνει πολύ καλή δουλειά στην άμυνα.
νομίζω από τους καλύτερους για τη Νέα Σαλαμίνα. Στα μετώπιστε, έγινε το λάθος από την παλιά του Μέρτακα και αυτό είναι αρκετά επιρρεπής σε λάθη μέχρι στιγμής από την δεξιά πλευρά για την Αγία Νάπα. Η κάθετη του Λεόν για τον Πεδρίτο βγαίνει μπροστά μέσα στην περιοχή. Η μαλλιά δύσκολα ο Κίτος, έρχεται ο Βιλέλα για να κάνει το σουτ. Τώρα θα το κάνει, ο Κίτος με δεύτερη θα μαζέψει. Φάση πολύ καλή, την καταγράφουμε για την Νέα Σαλαμίνα στο 35 στην προσπάθεια και το σουτ του Γκλέισον Βιλέλα. Δεν θα μπορέσει να νικήσει τον Κίτο για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι μετά τον γκολ πέναλτι. Εδώ ο Κίτο θα διώξει στην παράλληλη σέντρα από τον Πεδρίτο και στη συνέχεια θα μαζέψει, θα μπλοκάρει σταθερά στο σουτ που επιχείρησε ο Βιλέλα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα με παίκτη της Αγίας Νάπας, ο Παναγιώτοφ είναι, θα σηκωθεί παντός. Διαμαρτύρεται ο Βούλγαρος γιατί άρει. Ναι, για επικίνδυνο παίξει λίγο του Λεόν. Την φάση, ώρα που πήρε ο Λεόν την μπάλα. Ναι. Όχι, πάντως, εδώ βλέποντας την φάση, οι δύο νωρίτερα διεκδικούν την μπάλα. Κάνει μια κίνηση ο Λεόν και βρίσκει στο πρόσωπο τον Παναγιώτοφ. Έχω εντύπωση ότι δεν είναι επικίνδυνο παίξιμο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Πάντως διαμαρτυρήθηκε γι' αυτό ο Βούλγαρος, έτσι. Ναι, ακριβώς. Και ο πάνω ναι. Της Αγίας Νάπας. Λοιπόν, το fair play θα τηρηθεί, ο Αουρέλιο θα γυρίσει για τον Κίτο. Όλα αυτά και είμαστε πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζω, ΑΕΛ Δόξα 0-2 και ο Θέλος Εθνικός 1-0 στο γειτονικό Αντώνης Παπαδοπουλός. Φάουλ για μαρτυρίες, για να το δούμε εδώ τώρα. Το φάουλ χρειώνεται πάνω στον Μάρτσεφ. Κρατάει το πόδι του ο Βούλγαρος. Διαμαρτυρίες και στον βοηθό. Να δούμε εδώ. Με τον Εμγκούνι αρχικά. Έχω την εντύπωση ότι περισσότερο παίρνει μπάλα. Πάντως δεν φαίνεται να βρίσκει ο Κυριάκου. Ενώ να χτυπάει με δύναμη τον Μάρτσεφ, όπως τουλάχιστον φάνηκε από την αντίδραση του Βούλγαρου. Εδώ θα φανεί ίσως καλύτερα. Όχι, παίρνει μπάλα πρώτα και στη συνέχεια είναι το πόδι του Μάρτσεφ ανάμεσα στα πόδια του Κυριάκου. Στην αρχή τσιμάει μπάλα ο αμυντικός της Νέας Σαλαμίνας. Μέρτακας. Περιμένουμε αυτό το φάουλ με τον Μέρτακα για την Αγία Νάπα. Τώρα εκτελείται κεφαλιά από τον Εζέ. Ο Λεόν μακριά για τον Πεδρίτο που είναι γρήγορος. Τρέχει ο Μαρκόφσκι. Πάει πρώτος ο Πεδρίτο στην μπάλα. Θέλει βοήθειες όμως. Στην άλλη πλευρά ο Βιλέλα κάνει την πάσα για τον Βιλέλα. Τον είδε εκεί έφτασε η μπάλα. Βιλέλα μέσα στην περιοχή με τον Χάμερ απέναντι. Το Βιλέλα κρατάει. Κάνει και το σουτ κόντρα. Η μπάλα γκολ 2-0. Ένα γκολ με πολύ δόση τύχης και πολύ όμορφο όμως όπως εξελίχθηκε η φάση εδώ από τον Γκλέισον Βιλέλα. Η Νέα Σαλαμίνα παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων στο 38 και πλέον βάζει βάσεις για μια νίκη που ουσιαστικά θα την κρατήσει και μαθηματικά πιθανότατα στην πρώτη κατηγορία. Θέλουν την νίκη οι Ερυθρόλευκοι για να ξεμπλέξουν και ένα γκολ εδώ το οποίο θα έχει τη βοήθεια της Δοκού ο Βιλέλα. Θα κάνει το 2-0 για τη Νέα Σαλαμίνα. Όμορφη προσπάθεια από τον Πεδρίτο. Είδε στην άλλη πλευρά, βλέπετε εδώ τον Βιλέλα ξεμαρκάριστο. Κάνει την κίνηση ο Βιλέλα. Η μπάλα κάπου κοντράρι στο δοκάρι από την κεφαλιά του Παναγιώτοφ και μέσα 2-0 η Νέα Σαλαμίνα απέναντι στην Αγία Νάπα στο 38. Σκόρερ δέχεται τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του από τον Πάγκο. Πλέον παίρνει πάρα πολύ σπουδαίο προβάδισμα η γηπεδούχος ομάδα απέναντι στην Αγία Νάπα. Μαρκόφσκι πίσω για τον Κίτο. Μέρτακας κεφαλιά πετάχτηκε εκεί. Ο Κυριάκου υπάρχει σφύριγμα για offside. Λοιπόν, Άρη, τι λένε τώρα στους δύο πάγκους, αλλάζουν τα δεδομένα ακόμα περισσότερο υπέρ της Νέας Σαλαμίνας απέναντι στην Αγία Νάπα. Ναι, και δυσανάλογα συναισθήματα στον πάγκο των δύο ομάδων. Εξηγούμε, ο Νίκος Παναγιώτου σαφώς και οι Ερυθρόλευκοι που κάθονται στον πάγκο της Νέας Σαλαμίνας χαμογελούν
και υπάρχει πλέον περισσότερος εφησυχασμός στον πάγκο των γηπεδούχων. Στον αντίποδα υπάρχει περισσότερη κατήφια και σκυθρωπά πρόσωπα. Σαφώς η Αγία Νάπα θα πρέπει τώρα να παίξει καλύτερα και να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις τα τέρματα, αν θέλει να πάρει κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, με τον Πεδρίτο μέσα στην περιοχή, άνοιξε την μπάλα περισσότερο, νομίζω έχει βγει. Έχει βγει η μπάλα. Με out από την προσπάθεια του Πεδρίτο, ο οποίος είπα στην αρχή, όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σε οποιαδήποτε αντίπαλη άμυνα και το κάνει απόψε με εμφατικό τρόπο. Και ειδικά σε αυτό το δεύτερο γκολ ήταν η προσπάθειά του και η επιλογή του να βρει στην άλλη πλευρά του γηπέδου τον Βιλέλα για να ξεκινήσει εκεί η φάση του τέρματος για το 2-0 της Νέας Σαλαμίνας. Είμαστε στο 40. Εμγκούνι θα χάσει από τον Βιλέλα, θα γυρίσει αυτός για τον Τσιγκουίνι. Στράους. Εμγκούνι, Τσιγκουίνι, υπάρχει φάουλ πάνω στον αμυντικό της Νέας Σαλαμίνας. Τον Μάρτσεφ, αυτός θα κάνει το φάουλ. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση, με Μάρτσεφ και Τσιγκουίνι, σωστά το σφυρίζει ο Αβραάμ Τσούκας. Κυριάκου, Λεόν. Πάλι ο Τσιγκουίνι. Κουσουλός. Αουρέλιο για τον Τσιγκουίνι. Έγινε το λάθος, ο Μάρτσεφ θα το διορθώσει ο Αουρέλιο. Ήρθε ο Μέρτακας με δύναμη, εκεί που είναι ο Άντολεκ. Και ο Τσιγκουίνι με τον Άντολεκ, μάλλον με τον Τσιγκουίνι να παίρνει την κεφαλιά. Ο Εμγκούνι μια δεύτερη. Παναγιώτο για τον Μάρτσεφ μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα, παραλίγο για την Αγία Νάπα, παραλίγο αυτό το γκολ. Η μπάλα είναι out τελικά. Με εντύπωση ότι κάπου κόντρα εκεί, αλλά πρέπει να το δούμε στο replay. Εδώ ο Μάρτσεφ βρέθηκε μέσα στην άμυνα της Νέας Σαλαμίνας και ήρθε με δύναμη ο Γκράιμς. Και θα δείτε πόσο λίγο εκτός εστίας του Στράους πάει μπάλα. Τον Μάρτσεφ εδώ είναι, θα περάσει τον Τσιγκουίνι και έρχεται ο Γκράιμς για να αποσοβήσει τα χειρότερα. Δεν έχει ακουμπήσει, νομίζω ο Γκράιμς απλά έβαλε το σώμα του όσο έπρεπε για να εμποδίσει τον Μάρτσεφ από ένα καλύτερο σούτ. Ευκαιρία εδώ στο 42. Δύο γκολ για τη Νέα Σαλαμίνα στο 15 με πέναλτι ο Λεόν και στο 38 ο Βιλέλα. Μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Βιλέλα στο 35 για να σκοράρει για τη Νέα Σαλαμίνα. Τρεις ευκαιρίες σπουδαίες για την Αγία Νάπα με Άντολεκ, Χάμπερ και τον Μάρτσεφ. Άντολεκ. Μπάλια που βγαίνει ο Κούσουλος. Ο Λεόν δεν μπόρεσε. Πυροέζε. Αλλά που είναι για τους ερυθρόλευκους, καλούνται να διαχειριστούν αυτά τα 2,5 λεπτά μέχρι το ημίχρονο με τον ιδανικότερο τρόπο, έτσι ώστε να μην δεχτούν γκολ και να πάνε με ισχυρότατο προβάδισμα στα αποδυτήρια. Μπάμπα. Ο Κίτος όπως και παρακινδυνευμένα πρώτου Εζέφα διώξει με τον Χάμπερ να μην προλαβαίνει και το πλάγιο να είναι για την Νέα Σαλαμίνα. Νίκος Παναγιώτου. Βιλέλα προσπάθησε να πάρει καλύτερη θέση απέναντι στον Φιλ Γκέιτ. Κράτησε μπάλα. Μπάλα που δεν βγήκε εκτός, ούτε σε out, ούτε σε corner. Διώχνει ο Παναγιώτο, Φεμγκούνι. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Αφρικανό επιθετικό. Και νεύρα τώρα εκεί με τον Παναγιώτοφ και τον Γκράιμς. Αχρίαστα τώρα αυτά. Θα φωνάξει κοντά του ο Αβραάμ Τσούκας. Και θα
βγάλει και την κίτρινη κάρτα. Αυτή είναι η φάση νωρίτερα. Όντως υπήρχε φάουλ. Και συνέχεια πάει ο Παναγιώτοφ και χτυπάει εκτός φάσης τον Σάλομον Γκράιμς. Τώρα εκτελεί ο Μαρκόφσκι. Κεφαλιά του Εμγκούνι, ο Άντολεκ με τον Στράους να μαζεύει. Έκανε το λάθος, ο Μέρτακας θα πάρει μπάλα, άνοιξε όμως και αυτός περισσότερο. Κέρδισε την κόντρα ο Λευτέρης Μέρτακας. Και βγαίνει τώρα μπροστά η Αγία Νάπο, Εμγκούνι την κεφαλιά για τον Άντολεκ. Να προλαβαίνει ο τελευταίος, να δίνει για τον Χάμπερ, Παναγιώτοφ, Τζουρτζουρίτς. Μέρτακας επιμένει η Αγία Νάπα, ψάχνει ένα γκολ για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Με τον Μέρτακα θέλει να περάσει μπάλα σε κόρνερ τελικά. Ένα ακόμα στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους. Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων, ήδη με τρουματίστροφα. Πέμπτο κόρνερ στο παιχνίδι για την Αγία Νάπα. Τρία έχει κερδίσει η Νέα Σαλαμίνα. Τώρα εκτελεί ο Μέρτακας, η μπάλα παίρνει ύψος, ο Στράους του έφυγε η μπάλα. Ευκαιρία δεν βγαίνει όμως εδώ για την Αγία Νάπα. Ο Τζούρτζουρις δεν θα προλάβει, καθαρίζει ο Τσιγκουίνι και βγαίνει τώρα μπροστά η Νέα Σαλαμίνα. Λάθος, κακή πας από τον Τσιγκουίνι. Μέρτακας πάλι μπροστά η Αγία Νάπα. Η σέντρα, ο Εμγκούνι έξω, τεράστια φάση πάλι για την Αγία Νάπα. Με τον Μούσα Εμγκούνι να χάνει ευκαιρία για να μειώσει το σκορ για την Αγία Νάπα, ακριβώς το 46. Μία ακόμα προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους που μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα εδώ. Εδώ πάλι ο Εμγκούνι κεφαλιά ελάχιστα έξω από την εστία του Στράους. Έχει σοφαρίσει ο Εθνικός στο Αντώνης Παπαδόπουλος 1-1 ο θέλος Εθνικός. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Αμόχωστος. 2-0 η Νέα Σαλαμίνα την Αγία Νάπα. Σε ένα πολύ γεμάτο πρώτο ημίχρονο με πολλές φάσεις για τις δύο ομάδες. Με δύο γκολ, με καλό ρυθμό μετά το 15 λεπτό. Νομίζω ότι με το μοτίβο που πάνε οι δύο ομάδες, με το τέμπο που έχει το παιχνίδι, θα δούμε ένα πολύ καλό δεύτερο 45 λεπτό επίσης. Θα δούμε αν η Νέα Σαλαμίνα θα μπορέσει να κρατήσει αυτό το υπερπολίτιμο προβάδισμα που έχει δύο τερμάτων απέναντι στην Αγία Νάπα και ποια θα είναι η αντίδραση των φιλοξενούμενων με την επιστροφή τους στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε τα γκολ. Εδώ ο Ντιέγκο Λεόν στο 15 θα κάνει το 1-0, θα ευστοχίσει από το σημείο του πέναλτι, θα νικήσει τον Κίτο. Πανηγυρισμός των Ερυθρολεύκων. Και πάμε και στον γκολ στο 38 με τον Πεδρίτο να τρέχει, να προλαβαίνει την μπάλα. Να αλλάζει παιχνίδι με τον Βιλέλα και κοιτάξτε εδώ, αν έχεις και την τύχη στο ποδόσφαιρο, πώς μπορείς να σκοράρεις. Από πλάγια θέση, μπάλα κοντράρει στον Φιλγκέιτ και από το κεφάλι του Παναγιώτου, του Παναγιώτοφ στο δοκάρι του Κίτου για να γίνει έτσι το 2-0 για την Νέα Σαλαμίνα. Να δούμε και την κάρτα με τα στατιστικά όταν θα είμαστε έτοιμοι. Να δούμε την εικόνα με αριθμούς από το πρώτο 45 λεπτό. Εδώ είναι λοιπόν 2-0 το σκορ, 4-3 οι τελικές προσπάθειες για την Νέα Σαλαμίνα, 5-1 για την Αγία Νάπα. Τα offside, φάουλ 7-9, αποκρούσεις από μία. Κόρνερ 3-5 από μία κίτρινη κάρτα και κατοχή μπάλας μοιρασμένη. Μοιρασμένο το καρπούζι στη μέση, 50-50. Για τις δύο ομάδες. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με τις καλύτερες στιγμές του πρώτου 45 λεπτού για να πάμε σιγά σιγά στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Φίλες και φίλοι συνδρομητές, έχουμε επιστρέψει στο Αμόχωστος. Επιστρέφουν σιγά σιγά και οι δύο ομάδες. Νέα Σαλαμίνα, Αγία Νάπα στο 2-0 με τα γκολ του Λεόν και του Βιλέλα στο 15 με πέναλτι ο κάπτεν της Νέας Σαλαμίνα. Στο 38 ο Γκλέισον Βιλέλα. Περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο. Ένα πολύ καλό πρώτο 45 λεπτό με ευκαιρίες εκατέρωθεν. Δύο τέρματα, καλό ρυθμό.
Να δούμε τι θα μας φέρει το δεύτερο μέρος. Θυμίζω ότι στα άλλα δύο γήπεδα έχουμε την Δόξα να προηγείται με 2-0 της ΑΕΛ στο Τσίριο, ενώ στο γειτονικό Αντώνης Παναδόπουλος ο Θέλος και Εθνικός είναι στο 1-1. Ισοφάρισε ο Εθνικός λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στρέφουν άπαντες σιγά σιγά για το δεύτερο μέρος. Στον Άρη Κυριάκου πάμε. Άρη, δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Νομίζω είναι οι παίχτες επιστρέφουν, οι δύο ομάδες όσοι έχουν, έτσι. Ναι, ακριβώς. Για να πάμε με τους ίδιους 11, ούτε από την Νέα Σαλαμίνα έχει κάποιο χαρτάκι. Και της Νέας Σαλαμίνας πάνε κανονικά στις θέσεις τους, οπότε προς το παρόν δεν έχουμε αλλαγή. Ωραία. Άρα λοιπόν ξεκινούν τόσο η Νέα Σαλαμίνα όσο και η Αγία Ανάπα με τα δεδομένα που είχαμε στο πρώτο 45 λεπτό όσον αφορά τις ενδεκάδες τους. Είναι ο Άντολεκ με τον Εμγκούνη στη σέντρα για την ομάδα της Αγίας Νάπας. Και περιμένουμε το πρώτο σφύριγμα από τον Αβραάμ Τσούκα για αυτό το δεύτερο μέρος. Σε πολύ λίγο. Τελευταίες λεπτομέρειες βλέπουμε τον ρέφερι. Τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο αμόχωστος. Πρώτη προσπάθεια για επίθεση είναι από πλευράς Αγίας Νάπας με τον Εμγκούνη να περνάει. Ο Άντολεκ να παίρνει μπάλα, είναι κάτω μου. Εμγκούνη, πάσα από τον Παναγιώτοφ, έγινε το λάθος. Πήραν οι γηπεδούχοι με τον Νεζέο Μπάμπα. Είναι αυτός που θα κλέψει, Μέρτακας. Μπαλιά για τον Μάρτσεφ. Τρέχει κοντά του και ο Κυριακό Μάρτσεφ. Υπάρχει σπρώξιμο από τον Βούλγαρο, επιθετικό φάουλ, σωστό. Το σφύριγμα, υπόδειξη μάλλον από τον βοηθό, τον Μιχάλη Σωτηρίου. Αυτή είναι η φάση. Υπάρχει σπρώξιμο από τον Βεσελίν Μάρτσεφ. Να γίνει ανάπα, οι απουσίες που έχει στην άμυνα φαίνεται ότι είναι σημαντικές, διότι με κακή εκτίμηση των αμυντικών της ήρθαν οι φάσεις και των δύο τερμάτων, και η φάση του πέναλτι, αλλά και η φάση του δεύτερου γκολ με τον Βιλέλα. Θυμίζω ότι λείπει και ο Αντωνίου και ο Φούσκο, οι δύο δηλαδή από τους τέσσερις βασικούς αμυντικούς της Αγίας Νάπας, ενώ λείπει και ο Μέσιος, ο οποίος παίζει στα αμυντικά χαφ. Τι είπε ο διαιτητής στον Γιώργο Κοσμά, Άρη? Να ηρεμήσει, γιατί ακούγονται πολλές παρατηρήσεις προς το μέρος του από τον πάγκο της Αγίας Νάπας. Στον ίδιο ή σε κάποιον και στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ναι. Να ηρεμήσουν και να προσπαθήσουν να συνεχίσουν πιο ήρεμη την αναμέτρηση. Είπε θα τον αποβάλει, αν κατάλαβα καλά, τις κινήσεις. Ναι, τελευταία φορά που του κάνει παρατήρηση. Ναι. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά κάποιες διαμαρτυρίες από πλευράς Αγίας Νάπας, από τον πάγκο της ομάδας. Εζέ, Λεόν. Πεδρίτο, ο Εζέ, Λάγιο είναι για την Νέα Σαλαμίνα. Ένα δίλεπτο παίζουμε στην επανάληψη, στο αμόχωστος, χωρίς κάποια φάση. Περιμένουμε να δούμε την μία ή την άλλη ομάδα να δημιουργεί τις πρώτες καλές στιγμές, στην πρώτη καλή φάση στο αντίπαλο, απέναντι από το αντίπαλο στρατόπεδο. Τσιγκουίνι. Τώρα η μπαλιά. Με τον Φιλ Γκέιτ απλά να αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Δεν έχουν ξεκινήσει τα άλλα δύο παιχνίδια. Είναι στο 0-2 το ΑΕΛ Δόξα και στο 1-1 το Θέλος Εθνικός. Μέρτακας ανάμεσα σε δύο, κέρδισε το πλαγιό. Τζούρτσουριτς. Υποπίεση από τον Αουρέλιο κρατάει ο Τζούρτσουριτς. Πάσα που βγήκε για τον Χάμπερ, είναι κοντά ο Γκράιμς, αυτός έδωσε για τον Παναγιώτοφ, θα προλάβει ο Βούλγαρος. Μπαλιά για τον Φιλ Γκέιτ μέσα στην περιοχή, σέντρα παράλληλη, δυνατή όμως.
μακριά και από τον Μγκούνι και από τον Μάρτσεφ. Ο Μπάμπα με τον Εζέ. Άντολεκ. Παναγιώτοφ. Δεν ήταν καλή μπαλιά. Διώχνουν τη Νέα Σαλαμίνα. Μπάλα πάει στον Μέρτακα. Αγία Νάπα να επιμένει. Μέρτακα, ωραία πέραση. Υπάρχει προβολή και φάουλ. Νομίζω υπάρχει φάουλ, να το δούμε στο replay. Τον Τσιγκουίνι. Με προσπάθεια του Μέρτακα. Ναι, υπάρχει φάουλ. Προβολή από τον Τσιγκουίνι. Να φάουλ σε καλό σημείο για την Αγία Νάπα. Στο 50 και ουσιαστικά στην πρώτη ευκαιρία που μπορεί να απειλήσει η φιλοξενούμενη ομάδα με στημένη φάση. Με τον Phil Gate να του λέει, αν κατάλαβα καλά, από τον πάγκο ο Γιώργος Κοσμάς να φύγει από την εκτέλεση και να πάει ο Τζουρτζουρις εκεί, ο οποίος είναι δεξιοπόδαρος πάντως. Έφυγε ο αριστεροπόδαρος Μάικλ Phil Gate. Πολλοί κόσμος από πλευράς Αγίας Νάπας στα καρέ του Στράους. Τζουρτζουριτς. Τώρα θα εκτελέσει το φάουλ. Δυνατά πάει απευθείας δοκάρι. Πάλι πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αγία Νάπα με τον Τζουρτζουριτς να σημαδεύει την δοκό, την αριστερή κάθετη δοκό του Στράους, ο οποίος πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας αλλά δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα. Είχε όμως την βοήθεια της δοκού. Εδώ είναι η φάση. Πολύ καλή εκτέλεση φάουλ στο δοκάρι και η μπάλα μακριά από την εστία της Νέας Σαλαμίνας. Το δοκάρι του Τζουρτζουριτς. Έγινε το λάθος. Η μπάλα, τι έχουμε τώρα. Την μαλλιά του Χάμερ είναι εκτός, σε πλάγιο. Λοιπόν, Χάρη, ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, ένα πεντάλεπτο. Ναι. Τι λένε στους δύο πάγους. Περισσότερη πίεση ζητά από τους παίχτες τους. Αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, ο κ. Κοσμά. Πίεση ψηλά, αλλά και καλύτερες πάσες. Τώρα έχουμε ένα φάουλ του Μπάμπα πάνω στον Diego Leon. Και κίτρινη και κάρτα, κάρτα ναι, για τον αμυντικό της Αγίας Νάπας. Παραδέχεται στον μέσω της Σαλαμίνας πως το έχει πράξει. Λοιπόν, ο κύριος Κοσμά περισσότερη ενέργεια και πάσες σωστές προς τους επιθετικούς της ομάδας του, ώστε να έρθουν οι φάσεις που, για να μειώσει αρχικά η Αγία Νάπα στο σκορ. Από την άλλη, ο κύριος Παναγιώτου σε κάποιες περιπτώσεις που έκανε κάποιες συστάσεις, γιατί αναλώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες διαιτητικές αποφάσεις, είναι πως πρέπει να κρατούν περισσότερο την μπάλα οι παίχτες του και να κάνουν αυτή η παιχνίδι και όχι η Αγία Νάπα. Και νομίζω έχει δίκιο σε αυτό, διότι στο ξεκίνημα τουλάχιστον δεύτερου ημιχρόνου κρατάει όντως πολύ περισσότερο μπάλα η Αγία Νάπα και είναι αυτή που θέλει να επιβάλλει το ρυθμό της. Βέβαια είναι αναγκασμένη να ρισκάρει η φιλοξενούμενη ομάδα από τη στιγμή που είναι πίσω στο σκορ με δύο γκολ μάλιστα, αλλά είναι και στην πλευρά της Νέας Σαλαμίνας στην ευκαιρία της να κρατήσει αυτό το προβάδισμα και γιατί όχι να το διευρύνει. Σε σχέση με το παιχνίδι μας, το οποίο είναι στο 52ο λεπτό, τα άλλα δύο παιχνίδια, στο Τσίριο και στο Αντώνης Παπαδόπουλος, έχουν ξεκινήσει πριν από ένα λεπτό. Εκεί οι αναμετρήσεις είναι στο 47, ένα πεντάλεπτο πίσω. Άρα θα τελειώσουμε πολύ πιο νωρίς εδώ σε σχέση με αυτά τα άλλα δύο παιχνίδια την αναμέτρησή μας και θα δούμε αργότερα και την εξέλιξή τους. Εκεί που θυμίζω ότι η Δόξα προηγείται 2-0 της ΑΕΛ και ο Θέλος με τον Εθνικό είναι στο 1-1. Παναγιώτοφ. Τζουρτζουριτς για τον Μέρτακα. Πήρε ο Λεόν, έξυπνα. Βγάζει μια μπαλιά για τον Ζε που είναι γρήγορος. Κάνει κίνηση και ο Πεδρίτο. Ευκαιρία για την Νέα Σαλαμίνα. Πεδρίτο δεν κάνει καλό κοντρόλ. Εδώ στην κίνηση του Phil Gate. Πάσαρ ουσιαστικά στον Κίτο. Θεωρεί ο διαιτής ότι ήταν πάνω στην εξέλιξη του αγώνα. Ουσιαστικά δεν το έκανε εκούσια αλλά ακούσια. Τα συμπεράσματα δικά σας νομίζω ότι είδατε πως είναι η φάση και να το ξαναδούμε. Γιατί ερχόμενος ο Phil Gate κάνει ουσιαστικά πάσα για τον πορτιέρο του, τον Κίτο. Μπάμπα.
Τώρα ο Κίτος. Μαρκόφσκι. Παναγιώτοφ. Τζουρτσουρίτς. Η μαλλιά για τον Μέρτακα. Πέρασε από τον Βιλέλα, αλλά θα καταλήξει σε play out για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση με τον Εζέ. Να κάνει το γύρισμα το λάθος στην κίνηση πάνω, αλλά επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι ουσιαστικά κάνει κίνηση με το πόδι για να πασάρει προς τον πορτιέρο της Αγίας Νάπας. Θεωρεί ο διαιτητής ότι είναι εκούσια αυτή η κίνηση, όχι ότι το ήθελε, οπότε και γι' αυτό το λόγο παίζεται το παιχνίδι χωρίς να σφυρίξει φάουλ, να δώσει την μπάλα για την Νέα Σαλαμίνα ο κ. Τσούκας. Οι διαμαρτυρίες που ακούτε, η γκρίνια από την κερκίδα, είναι για την προηγούμενη φάση, γιατί θεώρησαν οι φίλοι της Νέας Σαλαμίνας ότι θα μπορούσε να δώσει το φάουλ εκεί ως αντικανονική την πάσα από πλευράς της φιλοξενούμενης ομάδας. Και ένα μικρό, ένα μωρό νέο γέννητο σχεδόν από τους νέους φίλους του ποδοσφαίρου, από νωρίς έτσι στα γήπεδα. Όμορφο πλάνο το προηγούμενο. Μαρκόφσκι, φάουλ από τον Πεδρυτό. Γρήγορα εκτελεσμένο, θα δώσει και το χέρι του υποτικά ο Πεδρυτό. Μπαλιά πάει σε ένα χώρο που ο Στράους δεν έχει κανένα πρόβλημα για να μαζέψει. Κούσουλος μακριά. Δεν κάνει καλό υπολογισμό. Η μπάλα που πάει σε πλαγιό. Φιλγκέιτ. Πέρασε εκεί υπό την πίεση του Πεδρυτό. Μπάμπα. Ο Εζέ, ωραία ευκαιρία. Θέλει να πάρει πάνω του τη φάση. Βίνσεντ Εζέ για το 3-0 έξω. Πάρα πολύ μεγάλη φάση για τη Νέα Σαλαμίνα. Η πρώτη σπουδαία στο δεύτερο ημίχρονο με τον Βίνσεντ Εζέ. Αυτός πήρε πάνω του τη φάση. Έκανε το σούτ το οποίο έφερε την μπάλα λίγο έξω εδώ, το λάθος του Μέρτακα. Δεν προλαβαίνει ο Τζουρτζουρίτς και έρχεται ο Εζέ για να στείλει την μπάλα εκτός εστίας του Κίτου. Πολύ μεγάλη στιγμή, πάρα πολύ καλή στιγμή για τη Νέα Σαλαμίνα για το 3-0 για να τελειώσει το παιχνίδι στο 56. Πρώτη πολύ καλή στιγμή για τη Νέα Σαλαμίνα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερη πολύ καλή φάση μετά το δοκάρι που είχαμε για τον Τζουρτζουρίτς για την Αγία Νάπα ακριβώς στο 50. Και ο Νίκος Παναγιώτου. Πεδρύτο. Η μπάλα έξω. Σε κόρνερ. Μια Σαλαμίνα ανεβάζει απόδοση. Ψάχνει ένα τρίτο γκολ ουσιαστικά να καθαρίσει το παιχνίδι. Αν και ήδη έχει πολύ σημαντικό προβάδισμα. Πάμε σιγά σιγά για να συμπληρώσουμε μία ώρα αγώνα στο Αμόχωστος. Με τα γκολ του Ντιέγκο Λεόν στο 15 και του Βιλέλα στο 38. Νέα Σαλαμίνα προηγείται με 2-0. Λεόν, Τσιγκουίνι, Αουρέλιο, το σουτ καλό έξω. Καλή στιγμή από το δυνατό σουτ του Μάρκο Αουρέλιο. Στην Αγία Νάπα υπάρχει κινητικότητα εκεί στον Πάγκο Άρη. Ναι, μετά την έντονη προθέρμανσή του, ο Ηλίας Γεωργίου σε λίγο θα αποτελέσει την πρώτη αλλαγή για την Αγία Νάπα. Ουσιαστικά θα μπει ένας winger στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους. Με να δούμε ποιος θα φύγει από το παιχνίδι. Ωραία, θα τα δούμε σε πολύ λίγο αυτό. Η μαλλιά, ο Γκράιμς τελευταία στιγμή θα πάρει την κεφαλιά πρώτου Χάμπερ. Παναγιώτοφ, Άντολεκ. Η σέντρα, καλή ο Εμγκούνι προσπάθησε. Ο Τζουρτζουρίτς κάνει και το σουτ, ο Στράους εύκολα. Πάντως Άρη την προηγούμενη εβδομάδα όταν έβαλε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Οθέλο, ο Γιώργος Κοσμά τον Γεωργίου, είχε βγάλει εκτός τον Άντολεκ. Να δούμε τώρα αν θα
κάνει κάτι παρόμοιο. Δεν έχουμε μάθει ακόμα, έτσι δεν έχει έρθει το χαρτάκι. Ακόμα. Ναι. Το σκέφτονται. Χάμπερ. Μέρτακας. Μπάμπα. Μπάλα πάει σε πλάι ό,τι για την Νέα Σαλαμίνα. Χειροκροσμά στο μπάγκο του, χειροκροτεί την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, αλλά για το αποτέλεσμα Νέα Σαλαμίνα είναι ακόμα τουλάχιστον πολύ μακριά από το να καταφέρει να πάρει το οποιοδήποτε βαθμολογικό κέρδος. Φάουλ από τον Μπάμπα πάνω στον Εζέ. Κούσουλος. Τσιγκουίνι. Ο Εζέ υπό την πίεση του Μπάμπα. Κράτσε μπάλα πάντως, γέρασε για το Βιλέλα. Αουρέλιο. Έγινε το λάθος από πλευράς Αγίας Νάπας, το εκμεταλλεύτηκε ο Βιλέλα και ξαναπήρε για την Νέα Σαλαμίνα. Πλάγιο είναι για τους Ερυθρόλευκους τώρα. Με το χειροκρότημα της κερκίδας να έρχεται ως φυσικό επακόλουθο μετά από μια φάση που φαινόταν χαμένη για την Νέα Σαλαμίνα. Γκράιμς. Πεδρίτο. Ωραία σέντρα για τον Βιλέλα, κεφαλιά από τον Μέρτακα σε κόρνερ. Λεόν. Ο Παπάβα. Τώρα η σέντρα καλή, κεφαλιά από τον Μαρκόφσκι. Εκεί που κινείται ο Άντολεκ για να διώξει όπως όπως σε play out. Πεδρίτο θέλει να περάσει, η μπάλα είναι out. Ότι βλέπω τώρα πάει η χαρτάκι στον πάγκο από πλευράς Αγίας Νάπας. Θα έχουμε αλλαγή σε πολύ λίγο, την πρώτη στο παιχνίδι. Και θα βγει ποιος, Άρη? Ο Ιβάν Τσούρτσουριτς θα βγει. Ο Τσούρτσουριτς, μάλιστα. Βγάζει ένα αμυντικό μέσο δηλαδή. Ναι. Για να βάλει τον Γεωργίου μέσα. Για να βάλει τον Γεωργίου ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν θα μείνει ένας κοφτής καθαρό εμός με την εξόδο του Τσούρτσουριτς. Για να παίξει και ο Ηλίας Γεωργίου μπροστά. Ουσιαστικά αυτό δείχνει αλλαγή. Λίγο δύσκολο όμως, γιατί είναι επικίνδυνη η Νέα Σαλαμίνα. Πετύχει ένα τρίτο γκολ, τελειώνει το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν ρισκάρει τόσο πολύ. Εκτός αν τραβήξει λίγο πιο πίσω ο Άντολεκ και παίξει με τριάδα Μάρτσεφ πίσω από τον Εμγκούνι, να παίξει με τους με Μάρτσεφ, Χάπερ και Άντολεκ. Με τον Ηλία Γεωργίου να πηγαίνει στα άκρα. Τώρα θα δούμε σε πολύ λίγο πρακτικά τι θα φέρει αυτόν τον Παναγιώτη. Ναι, τι θα φέρει αυτή η αλλαγή, ως εσωτερική αλλαγή μάλλον για την Αγία Νάπα. Ένα πλάγιο που είναι για τους γηπεδούχους. Λοιπόν, πάμε τώρα για την αλλαγή. Είπαμε έξω ο Τζούρτζουριτς, μέσα ο Ηλίας Γεωργίου από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Πάντως το χειροκρότημα που ακούτε είναι για έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ποιος έφυγε με πολλούς φίλους εδώ από το Αμόχωστος, παλιά στη Νέα Σαλαμίνα, τώρα στην Αγία Νάπα, ο Τζούρτζουριτς, εκτός για να μπει ο Γεωργίου. Κάτι το οποίο και έγινε.
Την παλιά ο Εζέ, ευκαιρία, κάνει την κίνηση, ο Κίτος δύσκολα. Φάση που συνεχίζεται, παίζεται λέει ο Τσούκας. Να δούμε αν υπάρχει κάποια παράβαση εκεί μέσα στην περιοχή. Πάνω στον Βίξεντ Εζέ, ο Κίτος του λέει ότι δεν έγινε τίποτα και διαμαρτύρεται. Ο Μάρτσεφ. Με τον Φιλγκέιτ, τον Παπάβα να κρατάει, τον Αουρέλιο για τον Γκράιμς. Και φάουλ, επικίνδυνο το Phil Gate και κάρτα. Αμέσως η κάρτα από το τσεπάκι του κύριου Τσούκα πήγε επικίνδυνα με τα πόδια πάνω στον Παπάβα. Εδώ είναι ο Michael Phil Gate. Όλα αυτά στο 65. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Ένα-δύο εθνικός γυρίζει το παιχνίδι στο γειτονικό Αντώνης Παναδόπουλος. Πλέον ο θέλος εθνικός είναι 1-2 η αναμέτρηση. Μπαλιά του Τσιγκουίνι. Αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα στο Αντώνης Παναδόπουλος, πλέον τα δεδομένα για τον Οθέλο είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και θα δούμε αργότερα πώς θα διαμορφωθεί η βαθμολογία, θα τα πούμε έτσι αναλυτικά. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι τέλους αυτές τις τρεις αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη για το δεύτερο γκρουπ. Μάρτσεφ. Παραμένει πάντα στο 60 η αναμετρήση είναι στο Τσίριο, το ΑΕΛ Δόξα 0-2. Παναγιώτοφ. Πήρε ωραία ο Κυριάκου. Βιλέλα. Αουρέλιο για τον Λεόν. Εζέ. Πάλι ο Λεόν. Νέα Σαλαμίνα κερδίζει μέτρα προς την περιοχή του Κίτου. Έχει πολλή ώρα για να βγάλει ευκαιρία να απειλήσει. Άντολεκ κέρδισε αρχικά την κόντρα, ήρθε ο Γκράιμς για να πάρει μπάλα όμως. Αουρέλιο. Και είναι τώρα η Νέα Σαλαμίνα αυτή που διαχειρίζεται καλύτερα τα δεδομένα στο χώρο της μεσαίας γραμμής παίρνοντας την κατοχή και μην αφήνοντας περιθώρια στην Αγία Νάπα να απειλήσει. Γίνεται ο Εζέ, η μπάλα κοντά στην περιοχή του Κίτου. Ήρθε λίγο πιο πίσω για τον Γκράιμς, Αουρέλιο με τη μία για τον Παπάβα από εκεί στον Γκράιμς. Τώρα η σέντρα δυνατά εκεί που κινείται ο Βιλέλα. Θα πασάρει για τον Λεό, το τακουνάκι, το σούτ του Αουρέλιο Κίτος. Καλό σούτ, καλή προσπάθεια. Συνδυασμός από τους ερυθρόλευκους. Προηγούμενη φάση, η σέντρα από τον Γκράιμς, τον Βιλέλα, το τακουνάκι του Λεόν και το σούτ του Μάρκο Αουρέλιο. Μαρκόφσκι. Χαμπέρ. Για τον Γεωργίου. Τρέχει ο Κούσουλος, ο Γεωργίου στον Μάρτσεφ. Κάνει ωραία κίνηση. Βγάζει τη σέντρα ο Βούλγαρος. Δυνατά όμως δεν μπορεί ούτε ο Εμγκούνι ούτε ο Άντολι. Ξεπλάγιο είναι για τη Νέα Σαλαμίνα. Νίκος Παναγιώτου, Άρη, βλέπω έχει 2-3 παίχτες του εκεί που προθερμαίνονται, αλλά κίνηση προς το παρόν δεν βλέπω να κάνει. Έτσι δεν υπάρχει κάποια πρόθεση, τουλάχιστον στα αμέσως επόμενα λίγα λεπτά. Τουλάχιστον δεν φώναξαν σε κανένα από τους παίχτες που προθερμαίνονται. Πάντως, να πούμε την αλήθεια πως ο Νίκος Παναγιώτη είναι ευχαριστημένος με όσα βλέπει στα τελευταία λεπτά από τους παίχτες της ομάδας του που κρατούν την μπάλα σωστά, κυκλοφορούν σωστά και δεν βλέπουμε περιττές ενέργειες στις τελευταίες επιλογές των Ερυθρολεύκων. Κάτι που σίγουρα φέρνει νέα ευαρέσκεια στον πάγκο της Νέας Σαλαμίνας σε αντίθεση με αυτόν των φιλοξενουμένων όπου ο Γιώργος Κοσμά φωνάζει συνεχώς τους παίχτες του, τους βλέπει να μην έχουν την ενέργεια που είχαν στο πρώτο ημίχρονο, να μην βγάζουν προσπάθειες
και να μην πατούν την περιοχή όπως το έκαναν στο πρώτο μέρος, με αποτέλεσμα η Νέα Σαλαμίνα να είναι καλύτερη σε αυτό το αρχικό διάστημα δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα. Πεδρίτο, ο Μπάμπα θα βγάλει άμυνα με την βοήθεια του Μάρτσεφ. Ο Εμγκούνι, υπάρχει ευκαιρία τώρα εδώ. Αν περάσει ο Εμγκούνι, δεν θα τα καταφέρει. Ωραία άμυνα τον Χούσελ. Επαναλαμβάνω, Χούσελ κάνει πολλή δουλειά σήμερα στα μετώπιστα των Ερυθρολεύκων. Είναι το πιο ψηλό παιδί, αλλά είναι πολύ μαχητής και αυτό είναι που του δίνει το αβαντάζ απέναντι σε αντιπάλους του, απέναντι στους επιθετικούς της Νέας Σαλαμίνας. Ένα πλάγιο με τον Λευτέρη Μέρτακα. Τώρα εκτελεί δυνατά, ψάχνοντας τον Εμγκούνι. Εζέ. Για να γίνει το λάθος, πρόλαβε ο Λεόν και ο Βιλέλα. Με τον Λεόνα έχει κατοχή, Κυριάκου, Τσιγκουίνι μακριά, κεφαλιά από τον Εζέ, Μαρκόφσκι διώχνει. Ο Άντολεκ δεν κάνει το κοντρόλ, δίνει ευκαιρία στον Πεδρίτο, τσίμισε μπάλα. Και κάνει και το φάουλ πάνω στον ακραίο επιθετικό της Νέας Σαλαμίνας, τον Πεδρίτο. Όλα αυτά ακριβώς το 70, 20 λεπτά ακόμα. Νέα Σαλαμίνα δείχνει ότι είναι κοντά σε μια σπουδαία νίκη. Ουσιαστικά θα την βοηθήσει αυτό το τρίποντο να μεγαλώσει την απόσταση από την τελευταία θέση και πρακτικά να χρειάζεται ελάχιστα πράγματα για να μείνει και μαθηματικά, και νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα δεδομένα, η Νέα Σαλαμίνα, το πάμε και από καιρό βέβαια, δεν ήταν ομάδα που την βάζαμε στο γκρουπ εκείνων που θα κινδύνευαν με υποβιβασμό. Όσο όμως δεν ερχόντουσαν οι βαθμοί, αναγκαστικά κάποιοι έκαναν από πλευράς Νέας Σαλαμίνας άσχημες σκέψεις ότι μπορεί να μην τα καταφέρουν. Όμως αυτό δεν επιβεβαιώνεται στον αγωνιστικό χώρο από τη στιγμή που η ομάδα παίρνει τους βαθμούς και κυρίως στο σημερινό παιχνίδι, όπου το τρίποντο την φέρνει ακόμα πιο κοντά στην μαθηματική επιβεβαίωση της παραμονής της στην κατηγορία των μεγάλων. Νέα Σαλαμίνα που θα πάει στο συν 10. Και μένουν 4 αγωνιστικές. Επόμενη εβδομάδα ίσως να κλειδώσει και μαθηματικά την παραμονή της. Με την προδιαγραφόμενη ήττα της, η Αγία Ανάπα πέφτει στην πρώτη-τελευταία θέση. Από τη στιγμή που η Δόξα αυτή την ώρα κερδίζει 2-0 μέσα στο Τσίριο την ΑΕΛ. Κάτι που σημαίνει ότι θα παραμείνει αυτό το συν 5 από την ομάδα του Οθέλου. Πάλι σίγουρα είναι υπέρ της Αγίας Νάπας στα δεδομένα όσον αφορά την παραμονή, αλλά θα χρειαστεί επιπλέον βαθμούς στις τελευταίες 4 αγωνιστικές. Ο Κίτος ο Εζέ, η μπάλα άρχισε σφύριγμα για φάουλ του Βίσεντ Εζέ. Στο 72ο λεπτό. Από ό,τι βλέπω, Άρη, είναι και ο Νεκτάριος Τζορτζή που παίρνει οδηγίες από τον Γιώργο Κοσμά. Ο Τζορτζή δεν είναι. Ναι, με τον αριθμό 20, ο Νεκτάριος Τζορτζής. Μένει να δούμε ποιος θα φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Η Αγία Ανάπα βγαίνει στο προσκήνιο και προσπαθεί να κάνει κάποια. Κάθετη, αυτή από τον Χάμπερ, αλλά δεν προλάβει ο Γεωργίου. Δεν έχει έρθει χαρτάκι ακόμα για τη δεύτερη αλλαγή, έτσι. Όχι. Ωραία, σε λίγο μας ενημερώνεις. Μπάλα από τον Στράους για τον Κυριάκου. Εζέ, πάλι ο Κυριάκου. Όσο χρειάστηκε, έπαιξε σήμερα. Και αυτός χρήσιμο εργαλείο και για τα επόμενα χρόνια. Νεαρός ούτως ή άλλως. Ο Μπάμπα πρώτου Λεόν. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Αγίας Νάπας, της Αγίας Νάπας. Έχει γίνει 3-0 στο Τσίριο το ΑΕΛ Δόξα. Δόξα παίρνει νίκη δίνοντας διαστάσεις τριάμβου απέναντι στην ΑΕΛ.
Και ουσιαστικά πληρώνει με το ίδιο νόμισμα την ΑΕΛ με το, για την ήττα του πρώτου γύρου στο Τσίριο, όταν η ΑΕΛ είχε περάσει με πολύ εύκολο τρόπο απέναντι στην ομάδα της Κατοκοπιάς. Λοιπόν, Άρη, πάμε στην αλλαγή. Ναι, ο Άντολεκ θα φύγει από το παιχνίδι. Ναι. Ο Νεκτάριος Τζορτζής θα περάσει στην θέση του. Ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι. Πάει στο άκρο της επίθεσης ο Τζορτζής, στη θέση όπου αγωνιζόταν ο Άντολεκ. Άντως εδώ ο Νεκτάριος Τζορτζής στο πλάνο μας. Ναι, Άρη. Πίσω από τον επιθετικό θα γίνονται και κάποιες μετακινήσεις μεταξύ αυτού και του Μάρτσεφ στην πορεία του αγώνα. Το όσο έμεινε τουλάχιστον του αγώνα. Κούσουλος. Πρακτικά δεν αλλάξει κάτι στα επόμενα πολύ λίγα λεπτά. Νομίζω ότι η Σαλαμίνα είναι πολύ κοντά στο να κλειδώσει αυτό το τρίποντο με το προβάδισμα της από το πρώτο μέρος με δύο τέρματα. Αγία Ανάπα μπήκε με μια διάθεση να απειλήσει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Είχε το δοκάρι με τον Τζουρτζούνιτς, αλλά από εκεί και πέρα δεν είχε ευκαιρία για να μας δείξει τη διάθεσή της να ξαναμπεί στον αγώνα. Αντίθετα, και δύο πολύ καλές ευκαιρίες με Ζέκη Αουρέλιο η Νέα Σαλαμίνα για ένα τρίτο γκολ. Η οποία Νέα Σαλαμίνα έχει τώρα την κατοχή της μπάλας σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους αντιπάλους της και είναι αυτό που την φέρνει ακόμα πιο κοντά στην νίκη. Ένα φάουλ του Εμγκούνι πάνω στον Σόλομον Γκράιμς. Αλλαγή από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας. Άρη, τι έχουμε εκεί? Πήσε λίγο ο Μωρίς. Ναι. Θα επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Νέας Σαλαμίνας στη θέση του Ντιέγκο Λεόν. Μάλιστα. Σε πολύ λίγο λοιπόν η πρώτη κίνηση από τον Νίκο Παναγιώτου. Λεόν. Τώρα το σούτι παλέξω. Πιθανότατα και το τελευταίο σου του Ντιέγκο Λεόν στο παιχνίδι. Αφού όντως τώρα γίνεται η αλλαγή, θα βγει εκτός ο αρχηγός της Νέας Σαλαμίνας για να περάσει στην αναμέτρηση ο Ζαν Μωρίς. Για να πάρει το περιβραχιόνιο στο Μάρκο Αουρέλιο. Και στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα γίνεται η πρώτη αλλαγή για τους ερυθρόλευκους στον αγώνα. Νάτος ο Ζαν Μωρίς, ο οποίος στάθηκε άτυχος στη φετινή χρονιά, ερχόμενος ουσιαστικά στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, δεν μπόρεσε να βοηθήσει τη Νέα Σαλαμίνα όπως θα ήθελε ο Νίκος Παναγιώτου, έχοντας ένα σοβαρό τραυματισμό. Επιστρέφει πάντως πριν το τέλος των φετινών υποχρεώσεων της ομάδας Σαμοχώστου. Παναγιώτοφ σε μια ίστατη προσπάθεια για την Αγία Ανάπα να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Δεν μπορούσε ο Μάρτσεφ. Έδιωξε ο Τσιγκουίνι, ο Αουρέλιο. Μπάλα πάει για τον Εζέ. Αρκετά δυνατή μαλλιά. Θα προλάβει ο Εζέ παντός, κάνοντας το κοντρόλ. Περιμένει ο Μωρίς. Εζέ, η κίνηση. Μπάλα θα περάσει από όλους. Βιλέλα, επιμένει η Νέα Σαλαμίνα. Θέλει μέσα στην περιοχή να περάσει. Θα βγάλει άμυνα ο Παναγιώτοφ Μέρτακας. Τσιγκουίνι, πρώτου Γεωργίου και το πλάγιο που είναι για τους φιλοξενούμενους. Αφήνει ο Ηλίας Γεωργίου για να πάει ο Μέρτακας να το εκτελέσει. Μέρτακας δυνατά. Ο Εμγκούνι μια κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Γκράιμς θέλει να διώξει, θα τα καταφέρει για τον Πεδρίτο. Δεν κάνει καλό κοντρόλο ο Πεδρίτο. Κρατάει όμως μπάλα. Τώρα είναι κοντά του ο Παναγιώτοφ. Το φάουλ στην εξέλιξη θα γίνει από τον Νεκτάριο Τζορτζή. Πάνω στον Πεδρίτο. Τσιγκουίνι. Το σουτ
Πολύ ψηλά η μπάλα από τον Μάρκο Αουρέλιο. Η προσπάθεια εδώ. Φώναξαν και από την κερκίδα της Νέας Σαλαμίνας να κάνει το σουτ. Το έκανε ο Βραζιλιάνος, αλλά μπάλα ψηλά από την εστία του Κύπρου. Εμπούρει την κεφαλιά. Τρέχει ο Μάρτσεφ. Ο Στράους θα μαζέψει. Κακό βολέ από τον Στράους. Ο Παναγιώτοφ, ο Κούσουλος πρώτου Εμγκούνι θα διώξει. Δίνοντας εκ νέου ύψος την μπάλα. Ο Μέρτακας, ο Γεωργίου με τον Κυριάκου. Νίκησε σε αυτή την ενάερια μονομαχία ο Κυριάκος Κυριάκου. Μωρίς. Και φάουλ από τον Μπάμπα. Θα έχουμε και άλλη αλλαγή, Άρη, από πλευράς Νέας Σαλαμίνας, έτσι. Δεν μας ακούει ο Άρης Κυριάκου. Αουρέλιο για τον Γκράιμς. Άρη, ποια είναι η αλλαγή για τη Νέα Σαλαμίνα? Σταυρινός Κωνσταντίνου σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βιλέλα θα φύγει από το παιχνίδι σε λίγο. Μάλιστα, λοιπόν, θα μπει... Θα βγει μάλλον εκτός ο Γκλέισον Βιλέλα, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος και καθοριστικού, έχω την εντύπωση, όπως πήγε το παιχνίδι. Πάμε τώρα για την αλλαγή της Νέας Σαλαμίνας με τον... Σταυρινό Κωνσταντίνου να είναι, να παίρνει πλέον χρόνο συμμετοχή στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Άντως εδώ, στην θέση του Γκλέισον Βιλέλα. Νίκος Παναγιώτου με το σκόρερ. Το τυπικό για την μαθηματική εξασφάλιση και παραμονή στην πρώτη κατηγορία Νέα Σαλαμίνα ίσως να το διεκδικεί στην ερχόμενη εβδομάδα και ανάλογα με τα αποτελέσματα στον Δασάκη απέναντι στον Εθνικό. Το πρακτικό όμως, έχοντας και εικόνα αυτών των play-off, είναι ότι από σήμερα η Νέα Σαλαμίνα μπορεί να είναι εντελώς ήσυχη, άνετη για την παρουσία της και την επόμενη χρονιά στην κατηγορία των μεγάλων. Παραμένω μια ομάδα η οποία άργησε να κλειδώσει παραμονή, αγχώθηκε μέσα στην διαδικασία αυτή των play-off, αλλά έδειξε ότι δεν ήταν από τις ομάδες εκείνες που θα μπορούσαν να μπλέξουν σε περιπέτειες, κάτι το οποίο στο τέλος και έγινε. Ο Κούσουλος αλλάζει παιχνίδι. Ωραία, η μπάλα πάει για τον Εζέ. Αουρέλιο. Εζέ για τον Παπάβα το 1-2. Πεδρίτο έχει χώρο για σουτ. Στρώνει στο δεξί, θα το κάνει ο Κίτος. Δεν είναι αριστερό ποδόρος ο Πεδρίτο, γι' αυτό άλλαξε μπάλα, πόδι. Έκανε το σουτ αλλά δεν απειλήσε τον Αντρέα Κίτο. Σε αυτήν εδώ τη φάση. Εγιά Ανάπα δείχνει να έχει παραδώσει όπλα. Εδώ και ένα 20 λεπτό δεν έχει απειλήσει. Δείχνει κουρασμένη ομάδα από την προσπάθεια που έκανε στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας πολλές και σημαντικές κλασικές ευκαιρίες, χωρίς όμως να πετύχει κάποιο γκολ. Ο Κυριάκου μακριά, εκεί που είναι ο Ζαν Μωρίς. Ο Αϊτινός πρόλαβε ο Κυριάκου. Αϊτινός με γαλλικό διαβατήριο ο Ζαν Μωρίς. Μάρτσεφ, ωραία τσίμισε μπάλα, ευκαιρία τώρα εδώ για την Αγία Νάπα. Πάει πολύ δεξιά η μπάλα πάντως, άργησε ο Μάρτσεφ που κάνει την κίνηση, έρχεται το Τσιγκουίνι, κόρνερ μετά από αρκετή ώρα για τους φιλοξενούμενους. Στο 83 συμπληρωμένο, κόρνερ που εκτελείται γρήγορα. Μάρτσεφ κάνει και το σουτ, νέα κόντρα.
Ο Παναγιώτοφ, η μπάλα στον Γκράιμς όπως σε πλάγιο. Στο έκτο κόρνερ στο παιχνίδι για την Αγία Νάπα, αυτό που εκτελέστηκε λίγο νωρίτερα. 5 έχει η Νέα Σαλαμίνα. Θα μπει και ο Κατσής, πολύ λίγο Αντώνης Κατσής, στη θέση του Πεδρίτο, στην τρίτη και τελευταία κίνηση από τον Νίκο Παναγιώτη. Ο Κίτος εκτός εστίας, ψύχρεμα, μπάλα που πάει για τον Φιλ Γκέιτ και στη συνέχεια στον Τζορτζή. Γκράιμς η προβολή, πήρε εκ νέου από τον Αουρέλιο Κωνσταντίνου, μπάλα στον Γκράιμς, Αουρέλιο. Εζέ, θα έχουμε δύο αλλαγές, μία για την κάθε ομάδα. Ωραία κίνηση του Κωνσταντίνου. Θα προλάβει τελευταία στιγμή ο Φιλ Γκέιτ, θα κάνει την προβολή και θα αποσοβήσει ένα τρίτο γκολ για την Αγία Νάπα. Μεύτακα θέλει να τρέξει. Με τον Μωρίς να τον παρκάρει, να παίρνει χωρίς φάουλ, όχι με φάουλ τελικά. Πάμε τώρα για τις αλλαγές. Λοιπόν, είπαμε θα μπει στην θέση του Πεδρίτο ο Αντώνης Κατσής. Και θα μπει Άρη από πλευράς Αγίας Νάπας. Ο Μαχατός στην θέση του Εμπούνη. Είναι πρώτη συμμετοχή του νέου στο πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν, νάτος ο Πεδρίτο. Και αυτός ήταν καλό σήμερα. Βοήθησε στις φάσεις των γκολ, γενικά στις ευκαιρίες που είχε η ομάδα του. Λοιπόν, μέσα και από πλευράς της Αγίας Νάπας ο Αντώνης Μαχατός στη θέση του Μούσα Εμγκούνη. Άντως Εμγκούνη εκτός. Ένα φάουλ για την Αγία Νάπα στο 85. Ένα πεντάλεπτο ακόμα στις καθυστερήσεις. Τώρα εκτελεί την μπάλα που περνεί ύψος. Κεφαλιά ο Κατσής θέλει να διώξει η κόντρα με τον Μαχατό. Βγαίνει ο Μωρίς, θα προλάβει ο Αϊτινός και έχει χώρο για το σουτ. Θα το κάνει 3-0 και εγώ. Η Νέα Σαλαμίνα δίνει διαστάσεις τριάμβου στη δίκη της. Θα κερδίσει με 3-0 την Αγία Νάπα και θα πανηγυρίσει από σήμερα την άνετη πλέον παραμονή της στην κατηγορία των μεγάλων. Το άγχος που υπήρχε στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο φεύγει οριστικά με αυτό το εμφατικό 3-0 των ερυθρολεύκων απέναντι στην Αγία Νάπα. Βάζει το κερασάκι στην τούρτα ο Ζαν Μωρίς. Στο 86, 3-0, διαστάσεις τριάμβου στη νίκη των Ερυθρολεύκων απέναντι στη νέα, στην Αγία Νάπα. Και πάλι φεύγει από κανονική θέση, δεν υπήρχε offside. Ωραίο τελείωμα, πάρα πολύ ωραίο τελείωμα για το 3-0 απέναντι στον Κίτο. Και πάλι από άλλη κάμερα. Το 3-0, game over στην αναμέτρηση απόψη. Κόρνερ για την Αγία Νάπα, στην πίεση που βάζει εκεί ο Γεωργίου. Πέραντι στον Κούσουλο. Κόρνερ που τώρα εκτελείται για τους φιλοξενούμενους. Ο Στράους, η κεφαλιά, υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον πορτιέρο της Νέας Σαλαμίνας που είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ένα αέρια μονομαχία που είχε δευτερόλεπτα νωρίτερα. Άρη πλέον τα πάντα έχουν κρυθεί έτσι στον αγώνα. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα αυτό το 3-0. Γι' αυτό και τηρείται σε υγεία σειρμάτους τους δύο πάγκους. Ναι, ουσιαστικά μετά το πρώτο 20 λεπτό που η Αγία Νάπα δεν μπόρεσε να σκοράρει στο δεύτερο μέρος και να απειλήσει ιδιαίτερα την εστία του Στράους, νομίζω παρέδωσαν όπλα οι φιλοξενούμενοι και η Νέα Σαλαμίνα έκανε το παιχνίδι της γενικότερα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα μετά το τρίτο γκολ ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν οι τρεις βαθμοί για τη Νέα Σαλαμίνα που δίνουν άλλο αέρα πλέον για την ερυθρόλευκη ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Έχει ξεκαθαρίσει ουσιαστικά η παραμονή της
αυτή που θα παλέψει περισσότερο στα 4 εναπομείναντα παιχνίδια, με συγχωρείτε, είναι η Αγία Νάπα, η οποία θα πρέπει να μαζέψει από αλλού βαθμούς. Έτσι ακριβώς. Είμαστε στο 88, δεν υπάρχει πλέον πολύς χρόνος για κάτι το ιδιαίτερο. Μια προσπάθεια του Νεκτάριου Τζορτζή στην προηγούμενη φάση. Η ΑΕΛ μετά τη σημερινή αγωνιστική θα παραμείνει στους 36 βαθμούς. Η Νέα Σαλαμίνα θα ανέβει στους 30. Ο Εθνικός στους 29. Η Δόξα για πρώτη φορά φεύγει 6 βαθμούς μακριά. Ξεφεύγει 6 βαθμούς μακριά από την τελευταία θέση και είναι στους 26. Περνάει πρώτη τελευταία η Αγία Νάπα με 25 βαθμούς και μένει τελευταίος ο Θέλος, όπως είναι τώρα τα δεδομένα. Γιατί θυμίζω ότι στο Αντώνης Παπαδόπουλος υπάρχει σχεδόν ένα δεκάλεπτο ακόμα παιχνιδιού. Η αναμέτρηση γίνεται στο 82. Αν υπολογίσουμε και τις καθυστερήσεις, είναι πάνω από 10 λεπτά ο χρόνος. Όμως ο Εθνικός κερδίζει 2-0, 2-1 αυτή την ώρα την ομάδα της Αθιένου. Το 1-2 πήγε να βγει. Ο Γεωργίου το σουτ αέρα κλωτσάει περισσότερο. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η μπάλα εκτός. Έλεγα λοιπόν ότι θα δούμε αν όντως ολοκληρωθεί με νίκη του Εθνικού το παιχνίδι στο Αντώνης Παπαδόπουλος σε λίγο. Σίγουρα η Δόξα φεύγει με διπλό από το Τσίριο με το 3-0 να είναι το σκορ της αναμέτρησης στην Λεμεσό για την ομάδα της Κατοκοπιάς, η οποία πήρε αυτό το σημαντικό τρίποντο διπλό στο έτσι, πιο κρίσιμο σημείο, θα έλεγα, σε αυτή την έκτη αγωνιστική των play-off. 2 λεπτά οι καθυστερήσεις και δεν νομίζω ότι χρειάζεται και περισσότερος χρόνος, έτσι όπως είναι τα δεδομένα. Νέα Σαλαμίνα θα πανηγυρίσει μία από τις νίκες, τις μεγαλύτερες νίκες που έχει πετύχει φέτος σε έκταση του σκορ. Αυτό το 3-0 απέναντι στην Αγία Νάπα. Ένα παιχνίδι που είχε πολλά γκολ, είχε 3 γκολ όλα για τους γηπεδούχους. Είχε πολλές ευκαιρίες για την Αγία Νάπα μέχρι το 51-52. Από εκεί και πέρα οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν σε καμία περίπτωση να βγάλουν την ευκαιρία εκείνη που θα τους έδινε το να πετύχουν ένα γκολ μάλλον και να μπουν πάλι έτσι στο παιχνίδι εκ νέου. Μάρτσεφ, κοντινή πάσα για τον Χάμπερ, ευκαιρία, το σούτ ο Στράους, ωραία απόκριση από τον Ραμ Στράους, ετοιμότητα στο σούτ που επιχείρησε ο Βασίλ Παναγιώτοφ στο 91. Μερτακάς, μπάλα από τον Μαχατό, πάει σε πλαγιά, ούτε θα προλάβει ο Τζορτζής. Μπάλα από μακρύν τον Γεωργίου, ο Μάρτσεφ. Θα έχουν τον γκολ της τιμής πλέον η Αγία Νάπα με τον Παναγιώτο. Ο Τσιγκουίνι απέναντί του, η πάσα για τον Γεωργίου, δεν γίνεται το κοντρόλ. Απομακρύνουν εκ νέου της Νέας Σαλαμίνας. Δεν θα αργήσει ο κύριος Τσούκας να σφυρίξει για τελευταία φορά. Ωραία προσπάθεια μέσα στην περιοχή από τον Σταυρινό Κωνσταντίνου. Τέλος του αγώνα, δεν θα εκτελεστεί το κόρνερ από τη στιγμή που τα πάντα έχουν κριθεί. Η Νέα Σαλαμίνα θα πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη, μια νίκη μεγάλης βαθμολογικής σημασίας, έτσι όπως ήρθαν τα δεδομένα στο δεύτερο γκρουπ, με την Νέα Σαλαμίνα να ανεβαίνει στους 30 βαθμούς και ουσιαστικά από σήμερα να είναι άνετη όσον αφορά την συνέχεια των play-off. Και αυτό διότι το handicap των 10 βαθμών από την τελευταία θέση νομίζω ότι δεν αφήνει ουσιαστικά περιθώρια στον Οθέλο, γιατί αυτός είναι τελευταίος, να ελπίζω ότι θα κυνηγήσει την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Τελικός το αμόχωστος, Νέα Σαλαμίνα, Αγία Νάπα 3-0, σε ένα παιχνίδι όπου τη διαφορά την έκαναν τα τέρματα που πέτυχε η γηπεδούχος ομάδα. Οι ευκαιρίες υπήρχαν και από τις δύο ομάδες, και από την πλευρά των γηπεδούχων και από την, Αγία Νάπα, αλλά την ουσία, τα γκολ, την είχε η Νέα Σαλαμίνα
Είδατε το πρώτο γκολ στο πέναλτι του Diego Leon. Αυτό είναι του Βιλέλα σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο στο 38. Βλέπετε εδώ η κόντρα στον Phil Gay. Το Παναγιώτος προσπάθησε να διώξει στο δοκάρι και στα δίκτυα του Κίτου. Πάλι από άλλη κάμερα το 2-0. Για να έρθει ένα τρίτο γκολ στο 86. Θα μπει το κερασάκι στην τούρτα για τους ερυθρόλευκους με το 3-0 που πέτυχε ο Ζαν Μόρις, επέστρεψε με γκολ ο Γαλλοαϊτινός. Εδώ η βαθιά μπαλιά βγαίνει ο Ζαν Μόρις στην πλάτη σαν της Αγίας Δάπας. Ψύχρεμα θα νικήσει τον Κίτο. Το χειροκρότημα, αν μπορεί να γυρίσει η κάμερα στους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιριστών της Νέας Σαλαμίνας και στην κερκίδα, μόλις ολοκληρωθούν τα γκολ, το βίντεο αυτό με τα τέρματα που είχαμε. Λοιπόν, εδώ οι φίλοι της Νέας Σαλαμίνας σίγουρα φεύγουν ικανοποιημένοι. Ήταν αρκετός ο κόσμος σήμερα στο Αμόχωστος. Το 3-0 είναι το τελικό σκορ για τους ερυθρόλευκους απέναντι στην Αγία Νάπα. Εκεί όπου υπάρχει προβληματισμός και υπάρχει αγωνία για την συνέχεια, από τη στιγμή που η ομάδα χρειάζεται και άλλους βαθμούς για να κλειδώσει μαθηματικά την παραμονή της. Πάμε για ρεπορτάζ στον Άρη Κυριάκο. Άρη. Κρατήσαμε τον Γιάννη Κούσουλο, εκ των διακριθέντων σήμερα, Άλκη, από μεριά των γηπεδούχων, των νικητών. Γιάννη, σπουδαίο παιχνίδι και από σένα, σπουδαίο παιχνίδι και από συνολικά από την ομάδα σου. Για πρώτη φορά πετυχαίνετε 3 τέρματα φέτος μπροστά στο κοινό σας και ουσιαστικά πήρατε μια μεγάλη νίκη, πολύτιμη νίκη, γιατί με αυτούς τους 3 βαθμούς η Νέα Σαλαμίνα ξεκαθαρίζει οριστικά το αν θα μείνει στην κατηγορία πρώτιστα και πλέον βλέπετε συνέχεια. Πώς είδες καταρχήν το σημερινό παιχνίδι και αν θεωρείς πως και στην συνέχεια των playoffs μπορούμε να δούμε ανάλογα παιχνίδια από την ομάδα σου? Σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη νίκη. Νομίζω ότι έγιωσε για μας. 3 βαθμοί πολύ σημαντικοί, σκοράραμε, το θέλαμε πολύ. Δεν ήταν εύκολο για μας να σκοράρουμε. Εντάξει. Με το παιχνίδι διακρίνεται, εντάξει, πολλά ταλέντα θα έλεγα εγώ από τη Νέα Σαλαμίνα. Σε είδαμε και σε προηγούμενα παιχνίδια. Σήμερα παίξες και πάλι στον ρόλο του Μοντέιρο στην θέση του κεντρικού αμυντικού. Τα πας περίφημα και εκεί. Δεν ξέρω πού προτιμάς εσύ να αγωνίζεσαι, αν αγωνίζεσαι καλύτερα στα στόπερ ή στα αμυντικά χαφ. Δεν έχω πρόβλημα που με βάλει ο προμηθευτής μου, θα δώσω τον καλύτερο με αυτό. Προσπαθώ το καλύτερο, να βελτιωθώ, ό,τι μπορώ να κάνω. Όπου με βάλει ο προμηθευτής μου, θα δώσω τα πάντα. Και τώρα πλέον απελευθερωμένοι από άγχος βαθμών, θεωρείς πως μπορείτε να παίξετε καλύτερα? Ναι, μπορούμε καλύτερα, μέρα με μέρα προπόνηση, θα δούμε τον καλύτερο μας σε αυτόν κάθε παιχνίδι. Καλή συνέχεια, καλή τύχη και σε σένα. Επίσης, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Κούζουλο, Αλκή. Αν έχουμε από πλευρά Αγία Νάπα, είδα ότι παίχτε μπήκαν μέσα. Ναι. Τώρα, αν προλάβει κάποιο και έχουν τη διάθεση να μιλήσουν. Τώρα, ο μόνο που έμεινε για να ψάξει τσιγάρο είναι ο Γιώργο Κοσμά. Θα περιμένουμε του προπονητέ. Αν θέλει και μια ατάκα από τον Γιώργο Σταντίνου, είναι από του ανθρώπου που προέλεψαν το αποτέλεσμα σήμερα, Αλκή. Ναι. Σε λίγο εδώ ο Γιώργο Κωνσταντίνου για να μα πει και την άποψη, από την τεχνική άποψη από του ερυθρόλευκου. Γιώργο. Εντάξει, χαρακτηρολογώντας είπα και για το. Μίλησαμε εκτός αέρα και για το σκορ. Μου πες 3-0. Όντως κερδίσατε με 3-0 σήμερα την Αγία Νάπα. Έφυγε το άγχος από αυτή, ναι, την νίκη? Ναι, πιστεύω ναι. Σήμερα όλα έχουν τελειώσει. Η ομάδα καθάρισε νομίζω με ένα καθαρό σκορ το παιχνίδι σήμερα. Νομίζω πολύ δίκαιο το αποτέλεσμα. Πλέον μας δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε το μέλλον. Ο αρχικός στόχος ήταν, αφού η ομάδα έχει καταλήξει στο δεύτερο γκρουπ του πρωταθλήματος, της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος, ο στόχος ήταν η παραμονή αφού ήμασταν στο δεύτερο γκρουπ, πράγμα που το πετύχαμε σχετικά νωρίς. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, επειδή έχασε και ο Θέλος, έχουμε αποσπαστεί 10 πλέον βαθμούς. Ακριβώς. Μας δίνεται η δυνατότητα σαν σωματείο αλλά και σαν τεχνική ηγεσία και η τεχνική ηγεσία να ξεκινήσει να αξιολογά κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές αλλά και ποδοσφαιριστές που δεν είχαν λεπτά συμμετοχής. Οπότε αναμένουμε rotation στους επόμενους αγώνες της Νέας Σαλαμίνας για να δείτε και πρακτικά τους ποδοσφαιριστές που έχουν έλλειψη αγώνων. Ακριβώς, έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν μια νίκη η οποία μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος έσπρωξε την ομάδα. Να ευχαριστήσω την τεχνική ηγεσία και τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν πλήρως στις δυσκολίες του παιχνιδιού. Νομίζω ότι επιβληθήκαμε άνετα της Αγίας Νάπας.
Τα υπόλοιπα θα τα δούμε από αύριο. Στη Δευτέρα, την Τρίτη, μάλλον θα έχει συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο για να δούμε πώς προχωράμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Κωνσταντίνου και ο Παντελής Νούρου εδώ εκ μέρους της Αγίας Νάπας. Νομίζω θέλουμε και ένα καταληκτικό σχόλιο από τους ηττημένους σήμερα. Παντελή, δεν κατάφερε η Αγία Νάπας να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Αν και ήσασταν πρακτικά καλοί στο πρώτο μέρος, δεν καταφέρατε να σκοράρετε και νομίζετε πως εκεί στήχησε η εξέλιξη του παιχνιδιού. Δεν σκοράρατε, αντί αυτού στην αντεπίθεση πέτυχε τα γκολ η Σαλαμίνα και πήρε την νίκη. Ναι, έτσι είναι, όπως τα είπατε. Το πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι. Βρήκαμε και 2-3 κλασικές ευκαιρίες, τουλάχιστον για να σοφαρίσαμε. Για να σοφαρίσουμε, δεν το καταφέραμε. Στην αντεπίθεση η Σαλαμίνα, όπως είπες και εσύ, μας έκανε το 2-0. Νομίζω η Σαλαμίνα το πρώτο ημίχρονο επιθετικά δεν ήταν επικίνδυνη. Νομίζω κάπου εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Όταν βρίσκεις και 2 δοκάρια, χάνεις κλασική ευκαιρία πάνω στη γραμμή, δεν το βάζεις. Απογοητεύτηκαν και οι παίχτες, οι ποδοσφαιριστές και το δεύτερο ημίχρονο βγάλαμε μια κακή εικόνα, νομίζω. Και όπως εξελίχθηκε το μάτς, δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε για να πετύχουμε κάποιο γκολ και να διεκδικήσουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Νομίζω το αποτέλεσμα του αγώνα μέχρι στιγμής χάνει ο θέλος. Νομίζω ότι αν μείνει έτσι το παιχνίδι, κρατάμε την διαφορά. Άρα δεν είμαστε εντελώς χαμένοι από αυτή την αγωνιστική. Έχουμε τώρα 2 παιχνίδια στην έδρα μας, με την ΑΕΛ και τη Δόξα. Να κερδίσουμε αυτά τα 2 παιχνίδια και να μείνουμε, νομίζω, στην κατηγορία. Νομίζω με κάλυψες. Η επόμενη ερώτηση ήταν και για το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, που σε κάποια φάση μπορεί να έφυγε και γλυκό πικρή σήμερα γεύση, για το πώς είδατε πρακτικά στο δεύτερο ημίχρονο τον αγώνα. Εντάξει, νομίζω πως και θεωρητικά και πρακτικά η Αγία Νάπα πρέπει να πάρει τα επόμενα 2 παιχνίδια, τουλάχιστον να τα κοντράρει, να πάρει αν όχι τους 6, τους 4 βαθμούς στην έδρα της για να μπορέσει να κρατηθεί στην κατηγορία. Ναι, έτσι είναι. Όπως είπα και πριν, το παιχνίδι σήμερα θα μπορούσε να είχαμε και 8 βαθμούς διαφορά από τον Εθέλο και 5 και 2. Τελικά μείνει 5 διαφορά. Αυτό μας ικανοποιεί. Είμαστε ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην παραμονή στην κατηγορία. Να αφήσουμε πίσω μας αυτό το παιχνίδι και να αρχίσουμε προετοιμασία για το μάτς με την ΑΕΛ, στο οποίο το ζητούμενο φυσικά είναι η νίκη. Και τα 2 μάτς, και με την ΑΕΛ και με τη Δόξα, ώστε νομίζω ότι αν πετύχουμε αυτές τις 2 νίκες θα μείνουμε και μαθηματικά στην κατηγορία. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και στην Αγία Νάπα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τον Παντελή Νούρου Άλκη. Να πούμε, Άρη, ότι η Δόξα έχει πετύχει και 4ο γκολ, έδωσε διαστάσεις τρίαμβου στη νίκη της απέναντι στην ΑΕΛ, 0-4 το παιχνίδι εκεί. Ναι. Από εκεί πέρα περιμένουμε το τελικό στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ναι. Παραμένει το 2-1 για τον Εθνικό, οπότε σε λίγο φαντάζομαι ότι θα έχουμε και εκεί τελικό, γιατί ναι, άργησαν αυτές οι 1-3 να ξεκινήσουν γύρω. Είχαμε ένα 5-λεπτο διαφορά σε σχέση με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Πάντως βιάζονται και οι προπονητές να δουν λίγο κάποιες ματιές από τα τελευταία δευτερόλεπτα των δύο ομάδων. Έτσι πήγαν νομίζω κατευθείαν. Έχει τελειώσει το παιχνίδι στο Τσίριο, ναι, από ό,τι βλέπω έχει τελειώσει. Έτσι πήγαν κατευθείαν στην δημοσιογραφική σε λίγο. Νομίζω σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι έτοιμοι και οι προπονητές των δύο ομάδων, ναι, για να ολοκληρώσουμε ουσιαστικά. Ωραία, και το ρεπορτάζ από τους προπονητές. Αν έχουμε το οτιδήποτε μας ενημερώνει από τα. Από τον χώρο των αποδητηρίων, νομίζω δεν υπάρχει κάποιος άλλος να. Να πάμε. Ωραία, Άρη, θα τα πούμε σε λίγο αν χρειαστεί. Πάμε εμείς να δούμε την κάρτα με τα στατιστικά. Εδώ είναι λοιπόν 3-0 το τελικό αποτέλεσμα. 11-6 τελικές προσπάθειες, 8-4 για την Αγία Νάπα, 11-6 για την Νέα Σαλαμίνα. Τα offside, foul 20-15, αποκρούσεις από 3, corner 6-7. Κίτρινες κάρτες 1 για την Νέα Σαλαμίνα, 3 για την Αγία Νάπα και κατοχή μπάλας υπέρ των Ερυθρολεύκων στο 54-46. Πάμε εμείς σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με στιγμιότυπα αλλά και με τη δημοσιογραφική διάσκεψη.